Καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή θεματολογίας με τον Νίκο Σαλονίτη ξεκινά από το Ηλυρία Web TV. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα ή κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ ή λίγο πιο μετά. Το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα πρότεινα σε όλους να κάτσουν να δουν προσεκτικά γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά όλους. Αφορά γιατί αφορά έναν κρατικό προϋπολογισμό που είναι ενός κράτους που είναι δικό μας, που είναι τα δικά μας κεφάλαια, τα δικά μας οικονομικά, τα οποία αποτυπώνονται σε κάποιους ισολογισμούς, κάποιους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο από το επίσημο κράτος μας και τα οποία από το 2016 και μετά παρουσιάζουν ένα τεράστιο αριθμό της τάξης των 600 δις. Βεβαίως σε κάποιους προϋπολογισμούς από αυτούς θα δούμε ότι εμφανίζονται ως 600 δις ολοστρόγγυλα. Το ερώτημα δεν είναι αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να μπει τώρα αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο GreekParliament.gr και να κατεβάσει τους προϋπολογισμούς, να τους δει με τα μάτια του. Το ερώτημα είναι τι είναι αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπάθησαν και πλησιάσανε πολλούς επώνυμους για να τους ρωτήσουν τι είναι αυτό. Και το λέω επώνυμους ενώ είτε πολιτικούς, είτε υπουργούς, είτε οικονομολόγους, ακόμα και οι δημοσιογράφοι έχουν εκφράσει άποψη για το τι είναι αυτά τα τεράστια ποσά μέσα στους κρατικούς μας προϋπολογισμούς, με τη διαφορά ότι ακούστηκαν, τουλάχιστον οι γνωστές απόψεις που ακούστηκαν είναι της τάξης των 10 με 15 και δεν συμφωνεί κανένας με τον άλλον. Ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι και θεσμικό, είναι τραγελαφικό, αλλά τελικά δεν είναι τραγελαφικό όταν πηδούν άνθρωποι από τα μπαλκόνια επειδή δεν έχουν χρήματα ή επειδή η χώρα πτωχεύει, υποτίθεται ή δεν πάει καλά. Δεν είναι καθόλου τραγελαφικό, δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μεταξύ σοβαρού και αστείου λοιπόν και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής που θα συζητήσουμε με τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολίδη, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στον ομό Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Χολίδη. Καλησπέρα κύριε Σαλονίτη. Σας κράτησα λίγο παραπάνω με τη μεγάλη μου εισαγωγή, ελπίζω να μην σας κούρασα. Εγώ δεν ξέρω κύριε Σαλονίτη, χαίρομαι όταν είμαι στις εκπομπές σας, γιατί κάνετε πολύ ωραίες και έχουν μεγάλη θεαματικότητα. Και σε τέτοιες εκπομπές μου αρέσει να μιλάω και να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί προσφέρουμε και ωραία εικόνα, και να μαθαίνει ο κόσμος αυτά που δεν λένε τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πειράζει, τα λέμε εμείς εδώ. Υπάρχουν δεκάδες web TVs της Ελλήνων Συνέλευσης και μπορεί ο καθένας να ανατρέξει σε αυτά και να δει τις ομιλίες όλων των υποψηφίων βουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης. Να πούμε κύριε Χολίδη, για όσους δεν σας γνωρίζουν ή δεν σας θυμούνται, αν και νομίζω ότι όποιος σας έχει δει μια φορά θα σας θυμάται σίγουρα, ότι είστε τραπεζικός υπάλληλος, πρώην έστω, και άρα εξειδικεύεστε στα θέματα των αριθμών και των οικονομικών, έτσι, και βεβαίως ειδικά μέσα από την ιδιότητά σας έχετε ψάξει αρκετά βαθιά πολλά ζητήματα οικονομικά, έτσι. Άρα και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, το οποίο τιτλοφορείται ως οι οικονομολόγοι που τα έχουν 600 κύριε, αντί για 400, 600 κύριε Χολίδη, έτσι. Διάλεξα αυτό το τίτλο, είναι μια τριλογία εκπομπών που κάνω. Η πρώτη είχε τίτλο «Οικονομολόγοι σε παράκρουση». Η δεύτερη είναι στο Web TV Αργό, όποιος θέλει μπορεί να τη βρει. Το η άλλη είναι στο Διασπορά Web TV, που είναι η οικονομολόγοι σε απόγνωση, όπως οι νοικοκυρές σε απόγνωση. Δεν ήξερα τι να κάνουν, καμία δεν συμφωνούσε με την άλλη. Και κατέληξα στον τελειότερο τίτλο. Οι οικονομολόγοι τα έχουν 600, όπως λέμε, τα έχει κάποιος 400, δηλαδή ξέρει τι του γίνεται, καταλαβαίνει δηλαδή τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό το τίτλο διάλεξα. Οι οποίοι δεν τα έχουν 400, τα έχουν 600 και θα το αποδείξουμε στη συνέχεια πώς τα έχουν 600. Να καλησπέρισουμε το κοινό σας, τους τηλεθεατές σας, και θα ήθελα να τους παρακαλέσω να μείνουν μέχρι το τέλος, γιατί αυτά που θα ακούσουν είναι συμπυκνωμένη πληροφορία, πολύ σημαντική, είναι τρομερή. Αυτά που θέλει χρόνο για να τα βρει στο ίντερνετ, είναι όλα συμπυκνωμένα εδώ πέρα μαζί και μπορεί να τα δουν σε λίγα λεπτά. Κύριε Χολίδη, μην χάσουν το τέλος της εκπομπής, έχουμε μια έκπληξη. Πολύ ωραία. Κύριε Χολίδη, όταν μιλάμε για κρατικούς προϋπολογισμούς, μπορεί νομίζω και κάποιος που δεν είναι ειδικός να καταλάβει ότι μιλάμε για κάτι απόλυτο. Έτσι. Οι αριθμοί είναι απόλυτοι, δεν κάνουν λάθος κύριε Χολίδη, έτσι δεν είναι? Φυσικά κύριε Σαλονίτη, οι αριθμοί είναι απόλυτοι. Δεν μπορείς το 7 να το πεις για 3 ή το 2 να το πεις για 9. Το 6 είναι 6, το 8 είναι 8, το 2 είναι 2. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά. Είναι απόλυτη αριθμή. Γι' αυτό λένε με μαθηματική ακρίβεια κάτι.
μαθηματική ακρίβεια, γιατί είναι απόλυτος ο αριθμός. Είναι αυτό που είναι. Δεν μπορεί να αλλάξει. Έχουμε λοιπόν προϋπολογισμούς συνεχόμενους από το 2016 και μετά, 15 μάλλον έτσι, και μετά, όπου ουσιαστικά έχουμε ένα τεράστιο αριθμό στα πιστωτικά έσοδα και στα, ή στα δάνεια ανάλογα. Έτσι, μπορούμε να περάσουμε να δούμε σιγά σιγά την απολυτότητα αυτών των αριθμών, γιατί υπάρχουν πολίτες που ενδεχομένως να μην το έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχουν αυτοί οι προϋπολογισμοί, οι οποίοι παρεπιπτόντως, κύριε Χολίδη, είναι οι κορυφαίοι με διαφορά στην Ευρώπη, έτσι. Κύριε Σταλονίτη, ο κόσμος πάει και ψηφίζει στις βουλευτικές εκλογές χωρίς να ελέγξει νόμους του κράτους, χωρίς να δει τον προϋπολογισμό τα οικονομικά του. Αυτά είναι που τον ενδιαφέρουν. Που μέσω της οικονομίας διορθώνεται και η υγεία και η παιδεία και η βιομηχανία και η άμυνα και όλα. Η απολυτότητα των αριθμών, όπως είπατε, την επόμενη φορά δηλαδή που θα πάνε οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, πρέπει να ελέγξουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αν δεν τους ελέγξουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς, να μην πάνε να ψηφίσουν. Να μην πάνε να ψηφίσουν. Πρώτα ελέγχεις τι περιουσία έχεις και μετά πας και ψηφίζεις αυτό που σε συμφέρει φυσικά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, νόμος 4584, κύριε Χολίδη, έτσι. Αυτός ο νόμος εκδόθηκε, κυρώθηκε το Δεκέμβριο του 2018 και αφορά τα έσοδα του 2019, αυτά που προϋπολογίζανε. Και μέσα έχει ένα τεράστιο ποσό, κωδικός 54 δάνεια, 600 ΝΤΑΝ, ολοστρόγγυλα. Τι είναι αυτά, μίλησε κανείς ποτέ γι' αυτά? Δάνεια 600 δις ολοστρόγγυλα. Αυτός είναι ένας προϋπολογισμός, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ο οποίος κατεβαίνει, αν γράψετε νόμος 4589, σωστά το λέω. Αν γράψουμε λοιπόν νόμος 4584, συγγνώμη, ναι, ή αν γράψουμε μέσα στο GreekParliament.gr κύρωση κρατικού προϋπολογισμού 2019, θα σας βγάλει αυτό ακριβώς το χαρτί που βλέπετε μπροστά σας. Έτσι, ή από το site της Βουλής, βουλή.gr, ή από το site του Εθνικού Τυπογραφείου, epsilon.gr, και θα πάει φύλλο α, φεκ α213, νόμος ή α213. Θα το δει, ή νόμος 4584. Πολύ ωραία. Θα το δει και να το ελέγξει μόνος του. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν κάτι αναμφισβήτητο εδώ, έτσι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κύριε Χολή. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, το κράτος να έχει κάνει λάθος, έτσι. Όχι. Είναι ο αριθμός 6 και 11 μηδενικά από πίσω. Τι είναι αυτά, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι φυσικά. Τελεία, 3 μηδενικά τελεία, 3 μηδενικά τελεία, 3 μηδενικά τελεία, 600 δις. 600 δις ολοστρόγγυλα και είναι του Αρτέμις ώρα. Να πούμε σίγουρα, βέβαια πλέον. Ότι δεν υπήρχε τέτοιο ποσό πριν το 2015, έτσι, σε όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς, τα ποσά παίζανε κοντά στα 100 δις, 90, 100 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, εκεί παίζανε, έτσι δεν είναι, κύριε Χολίδη? Εκεί, πολύ λιγότερα, πολύ λιγότερα. Τρεις φορές κάτω. Ωραία. Και τέσσερις. Ο επόμενος προϋπολογισμός του 2020 είναι πάλι τα 600 μέσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται, Μαγνήτια έχει αυτό το νούμερο? Πάλι 600, πάλι κωδικός 54-600, στα έσοδα. Και επειδή ξέρουμε, εμείς οι υποψήφιοι βουλευτές της Ελληνικής Βουλευσής και όσοι έχουν ψάξει την υπόθεση Αρτέμις ώρας, είναι πρόταση δανεισμού του Αρτέμις ώρας. Τα 600 δεν τα δίνει στο κράτος δωρεά, γιατί με δωρεά θα το 40% θα το πέραν οι δανειστές. Έτσι, η έξυπνη κίνηση του Αρτέμις ώρας στρατηγικής σημασίας τα δάνεισε με μισό τα 100 για να εκπληρώσει τον όρο του πρώτου μνημονίου. Mm-hmm. Τι έλεγε το πρώτο μνημόνιο? Ότι η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί μόνο από κάποιον Έλληνα αυτόχρονη ηθαγενή το ποσό για να μην μπούμε στα μνημόνια. Όταν εμφανίστηκε αυτός ο Έλληνας που είχε το ποσό, δεν είπε ότι θα το έχω, το είχε ήδη και το απέδειξε και το παρουσίασε. Και γι' αυτό και βραβεύτηκε στην Οδό Αμαλίας 8 στο κτίριο. Λοιπόν, να μην το ανοίγουμε, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στον προϋπολογισμό με τον αριθμό που δεν ξέρει ένας πολίτης τι μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, γιατί εσείς μπορεί να λέτε τώρα για τον Αρτέμις ώρα κάποια πράγματα τα οποία να τα έχετε ερευνήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε σε ένα σημείο που ο Έλληνας πολίτης αντικρίζει τον προϋπολογισμό, μπορεί ενδεχομένως να τον τσεκάρει και μόνος του για να σιγουρευτεί ότι είναι αλήθεια τελικά αυτό. Και τώρα αρχίζει και αγωνία, αρχίζει και ερευνά τι μπορεί να είναι αυτό, έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ή δεν είναι το Αρτέμις ώρα. Θα το κρίνει ο πολίτης μόνος στο τέλος αυτό, κύριε Χολίδη. Ωραία. Εδώ λίγο να κάνει μια μικρή έρευνα που μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει ένα τσεκ δηλαδή. Ένα τσεκ. Αν εξετάσει την πρόταση δανεισμού του ώρα με μισό τα 100, το μισό τα 100 επί των 600 δις είναι 3 δις. 3 δις τόκος. Αν πάτε τώρα δηλαδή στα έξοδα, θα δείτε τα 3 δις να είναι στα έξοδα. Δηλαδή υπολογίζετε τον τόκο που θα δίνουμε στο ΣΟΡΑ. Την πρώτη χρονιά ήταν 3 δις. Ήταν 602,991. Δηλαδή τα 3 δις μείον το φόρο του τόκου. Ό,τι λέει ο νόμος. Δεν φορολογείται ο τόκος με 10%.
Φυσικά, Θα το αφαίρεσα. συζητήσουμε λίγο στο τέλος της εκπομπής, αφού δούμε όλες τις ερμηνείες των ειδικών, έτσι. Θα Ναι. συζητήσουμε στο τέλος, εδώ έχουμε πραγματικά ένα δανεισμό με τόκο, βγαίνει, προκύπτει και τόκος, έτσι. Να δούμε λίγο ποιος δανείζει σε ποιον, να δούμε λίγο τελικά ποιος παίρνει αυτόν τον τόκο, έτσι να τα δούμε λίγο στο τέλος της εκπομπής αυτά, κύριε Χωρή, αν θέλετε. Ωραία, ωραία. Και να προχωρήσουμε. Εδώ, συνοπτικά στο επόμενο, στην επόμενη, μπράβο, εδώ έκανα ένα πινακάκι για να μην, για να βοηθήσω κάποιον που θέλει να ανατρέξει να δει τους προπολογισμούς πριν το 2015. Και εδώ δηλαδή με χρωματισμούς που έβαλα κατάλληλους, βλέπει κανείς συνοπτικά πώς χειρίστηκε το καθεστώς στα 600 δις του Αρτέμις ώρα. Πριν το 2015, όπως είπαμε, ήταν 154 και 123. Το 2012 ήταν 177, 172, πόσο ήταν. Και όταν ο Σόρος το 2015 απέσυρε τους δύο όρους, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό για να ξέρει ο κόσμος για ποιο λόγο εμφανίστηκαν. Όταν αποσύρεις τους δύο όρους από ένα λογαριασμό με όρους, όταν τους αποσύρεις, το κάνεις διαθέσιμα στον ιδιοκτήτη του. Έτσι, το 2015, από το, όπως είπα, συνεδριακό και το Χρήστος Τσακίρης, ο Σόρος απέσυρε προφορικά μέσα σε μια κατάμεση αίθουσα. Προφορικά τους δύο όρους. Και 19 Τρίτου, 4 μέρες μετά την Κυριακή 15 του μηνός, την 5η δηλαδή 19 Μαρτίου, το παρουσίασε και εγγράφος και ενημέρωσε τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα έγγραφα στο ίντερνετ. Αυτά είδαμε εμείς και αρχίζαμε και μιλούσαμε για τα 600 δις. Και πολύ λογικό. Ότι απελευθερώθηκαν οι όροι. Και έτσι το οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών άρχισε αναγκαστικά να τα περνάει, γιατί ο Σόρος είπε ή έπρεπε να με απαντήσουν εγγράφως ότι δεν τα θέλουν, που εκεί μετά θα έχει άλλο ατού ο Σόρος στα χέρια του, ότι δεν τα δέχεται το ελληνικό κράτος, και ή έπρεπε να τα περάσουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Παγκοσμίως πρέπει να φαίνονται κάπου. Και έτσι τα πέρασε στον κρατικό προϋπολογισμό και είναι εκεί από το 2015 και μετά που απέσυρε τους δύο όρους απλά. Το 2019 και 20, λίγο βλέπουμε. Στην αρχή τα περούσαν σαν πιστωτικά έσοδα. Αυτή τη διαφορά λίγο να καταλάβει ο κόσμος. Πιστωτικά έσοδα γιατί. Γιατί όταν όσο ήμασταν στα μνημόνια, δεν μπορούσαμε να, δούμε, να δεχτούμε δάνεια. Γιατί είναι πρόταση δανεισμού του ώρα, όπως είπαμε, με μισό τοις εκατό. Όταν φύγαμε από τα μνημόνια επί Τσίπρα τον Αύγουστο του 2018, έτσι κύριε Τσίπρα, εσείς δεν μας βγάλετε από τα μνημόνια το 2018 και χαιρόσασταν και το λέγατε. Από τότε, κύριε Τσίπρα, δημιουργήσατε πρόβλημα στον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος αναγκάστηκε να τα περάσει 600 αλλοστρόγγυλα, γιατί ήταν πρόταση δανεισμού του ώρα. Έτσι, ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Δηλαδή στο διάστημα που είμαστε στα μνημόνια αυτή την 7 ετία, την έτσι περίπου 7 ετία, 8 ετία, δεν υπήρξε ποτέ στον υπολογισμό όρος δάνεια, έτσι. Όχι, όχι. Πιστωτικά έσοδα. Μάλιστα. Και μάλιστα. Με το που έγινε δηλαδή η άρση των όρων και με το που φύγαμε από το μνημόνιο, άρχισαν να περνάνε καθαρά το ολοστρόγγυλο ποσό, μάλιστα, ότι έγραφε και η δανειακή προσφορά του ώρα με μισό τοις εκατό. Και ένα τσέκ λίγο ακόμα που μπορεί να κάνει κάποιο να ελέγξει. Τα 563 δις που είναι στο 2017, αν τα πολλαπλασιάσει με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου 14 Δεκεμβρίου του 2016, να βρει την ισοτιμία δολαρίου, να το την πούμε εμείς. 1,0644. Επί 563, μας κάνει 599 δις. Και κάτι ψηλά οι δεκάδες και τα υπόλοιπα, 600 ολοστρόγγυλα. Και έτσι, το κόκκινο δηλαδή βελάκι, το κόκκινο βελάκι, εκεί που λέει πιστωτικά έσοδα προς δάνεια, είναι η μετάβαση δηλαδή της αιτιολογίας από πιστωτικά έσοδα σε δάνεια όταν ο Τσίπρας μας έβαλε από τα μνημόνια. Και μετά, επειδή είναι ομόλογο πενταετίας, κύριε Σαλονίτη, το συμβόλαιο που έχει ο Αρτέμις τώρα με το Αμερικανικό Ταμείο, το οποίο το υπέραψε ο Ομπάμα το 2009, έλεγε το 2014. Το λέγανε αυτό το Δεκέμβριο, το Αύγουστο του 2014 λήγει, που λέγανε τότε πολλοί δημοσιογράφοι ότι θα λήξουν τα ομόλογα, μάλιστα. Μπράβο, δεν είναι γιαούρτι, είναι ομόλογο. Μπαίνουν στο λογαριασμό του αμυφτηρίου σου και μένουν εκεί. Εσύ, μετά εξαρτάται από σένα το τι θα τα κάνεις. Οπότε μπήκε πάλι σε πενταετές και έληξε το 19, οπότε μετά. Ήταν κοιτόκι. Εκεί να σκεφτεί ο κόσμος τι ποσά είναι αυτά τα 701 δις, δηλαδή 101 δις παραπάνω από τα 600. Ας βάλουμε το μυαλουδάκι των τηλεθεατών μας να δουλέψει λίγο, να δουλέψει, γιατί πολύ σε ακινησία έπεσε τα τελευταία χρόνια και να καταλάβει τι είναι αυτά τα 701 εκεί πέρα, τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα από εδώ και πέρα, κύριε Χωρίδη, δεν θα βλέπουμε ξανά 600 ποτέ, θα βλέπουμε 700 πια, έτσι, 701. Και όσοι τόκοι μπαίνουν. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε χρήση μόνο με την Ελλήνων Συνέλευση. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο. Οι οικονομολόγοι τα έχουν 700, πρέπει να γράψουμε πλέον. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ σωστά. Κύριε Ζαλονίδη, πολύ. Οι επόμενοι οικονομολόγοι θα τα βλέπουν 700. Αυτοί τώρα τα βλέπαν 600, οι επόμενοι θα βλέπουν 700. Για πάμε παρακάτω, κύριε Χωρίδη. Πολύ μου άρεσε, ναι. Και αρχίζουμε λοιπόν τώρα και ερευνούμε. Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται για όλα αυτά, αρχίζουν και ερευνούν να δούνε
να ρωτήσουν, να μάθουν τι μπορεί να είναι όλο αυτό. Έτσι. Δεν μιλάει κανένας για σώρα. Απλώς κοιτάμε να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό. Έτσι. Και ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο το οποίο ρωτήθηκε, παρότι είχε απέλθει από τη θέση του Υπουργού, είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης μόλις είδε τα 563 δις στον κρατικό προπολογισμό, άσπρισε το μάτι του. Το βλέπετε το ασπράδι από κάτω. Το ασπράδι. Είναι από το μεγάλο αυτό ποσό που εισέρευσε μέσα στον κρατικό προπολογισμό ως πιστωτικά έσοδα. Ο κύριος Βαρουφάκης μέσα σε μια κατάμεση αίθουσα. Έχουμε το βίντεο, μπορεί ο καθένας να το βρει, αλλά ας το παίξουμε και εμείς. Λίγο να δούμε ένα μικρό στιγμιότυπο από το βίντεο, κύριε. Γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης στην αμηχανία του πάνω είναι πολύ σοβαρά όμως. Για να δούμε. Έτσι, μια μικρή ιδέα, όχι ολόκληρο βέβαια. Μα δεν υπάρχει προϋπολογισμός με 620 δι. Δεν ξέρω ποιος. Για το οικονομικό. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Ενώ ο προϋπολογισμός είναι κατεβασμένος από τη Βουλή. Έτσι, είναι. Εδώ υπάρχει θέμα δηλαδή θεσμικό. Είναι ποινικό. Είναι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Το έτος, το 2017. Δεν υπάρχουν 620 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν χρειάζεται άλλο, αρκεί αυτό. Μπορεί να δει όποιος θέλει το βίντεο ολόκληρο βέβαια στο YouTube, έτσι. Και με τον κύριο Βαρουφάκη έχω γράψει ακριβώς τα λόγια που είπε. Βάτε λίγο την εικόνα με τον κύριο Βαρουφάκη. Εδώ. Λέει, μα πρόκειται περί μιας φαντασίωσης, ρε παιδιά. Άστο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, με τα λόγια του, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά της χώρας έλεγε ότι δεν υπάρχει, ότι είναι κάλπικο το κείμενο. Το ΦΕΚ, αν είχε την υπογραφή του από πάνω, ότι είναι μια φαντασίωση, άστο δεν υπάρχει. Και μετά το 2019 στην Αυστραλία, ένας συνέλληνας από την ΕΣΥ, από το γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης Μελεβούρνης, τον πλησίασε εκεί σε μια ομιλία του μετά έξω στο πεζοδρόμιο. Και με το κινητό του έγραψε, κύριε Βαρουφάκη, λέει, 600 δις ολοστρόγγυλα στον προπολογισμό του 19. Και πετάγεται ο κύριος Βαρουφάκης και λέει χαιρετίσματα στον κύριο Σόρα. Άρα το γνωρίζει ο κύριος Βαρουφάκης, να μην ψεύδεται. Λοιπόν, κλείνοντας το θέμα του κύριου Βαρουφάκη, να επαναλάβουμε με μία λέξη, με μία πρόταση, ότι και μόνο, ασχέτως με τι είναι αυτά τα 600 τελικά, και μόνο που λέει αυτό που λέει δημόσια, ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός με 600 δις μέσα, ενώ υπάρχει και βεβαίως είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο, και μόνο αυτό χρήζει κάποιας νομικής δίωξης του ή οτιδήποτε, γιατί ψεύεται μπροστά σε ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι είναι σε κατάθλιψη, αυτοκτονούν, καταστρέφονται, μεταναστεύουν και ούτω καθεξής, έτσι. Εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή είπε τα ψέματα του εις βάρος μας. Εμείς έχουμε ένομο συμφέρον από τα 600. Ένομο συμφέρον και μας φέρεται αυτός έτσι και λέει τα ψέματα του στον κόσμο. Και αν ως οικονομολόγος τέτοιου ελληνικούς που υποτίθεται πως είναι δεν γνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός έχει μέσα τα 600, γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα, δεν γνώριζε να σου πει, έτσι, τότε πραγματικά πάλι χρήζει ποινικής με κάποιο τρόπο δίωξης, διότι αυτός ο άνθρωπος ήταν υπουργός και είναι τόσο άσχετος, έτσι. Ναι, απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Και έκανε και κόμμα το Μέρα 25, δηλαδή, να μην τον ψηφίσει. Δηλαδή, μόνο από αυτά τα ψέματα που είπε, να μην πάει ο κόσμος και να τον ψηφίσει. Θα τον δουλέψει ψηλό χαζί. Νομίζω ότι είναι οικονομολόγος και το δουλεύει ψηλό χαζί τον κόσμο. Ο Βαρουφάκης. Να μην ψηφίσει Μέρα 25. Να προχωρήσουμε, κύριε Πολίτη. Εδώ ο κύριος Τσακαλώτος ο Ευκλήδης σε πολλές ερωτήσεις συνελλήνων που γίνανε σε κατατόπους ομιλίες και στο Ηράκλειο και σε άλλα μέρη, Λάρισα, είπε ότι είναι ρέπος που μπαίνουν και βγαίνουν. Είναι δηλαδή, τα ρέπος είναι repurchase agreement, είναι συμφωνία επαναγοράς χρεογράφων μεταξύ δανειστή και οφειλέτη. Και είναι δηλαδή βραχυπρόθεσμος δανεισμός, όπως λέει. Και αθροίζονται αυτά συνολικά και μπαίνουν και βγαίνουν και γι' αυτό βγαίνει ένα τόσο μεγάλο ποσό. Και το είπε αυτός ο Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, ο κύριος Τσακαλώτος Ευκλήδης, και από την Κουζουλάδα που είπε, η φίλη μας η κριτική, από την Κουζουλάδα που είπε αυτός, μου τζώνει τον εαυτό του μέσα στη Βουλή. Κύριε Χολίδη, έχουμε και εδώ ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί ναι, μεν είπε ο κύριος Τσακαλώτος κάποια στιγμή αυτό, το οποίο βεβαίως μπορεί να κρίνει ο καθένας κατά πόσο ευσταθεί, αλλά όταν πρωτορωτήθηκε δημόσια, έχουμε και το βίντεο, αλλά τώρα για λόγο χρόνου δεν θα το παίξουμε, μπορεί να το βρει ο καθένας. Όταν ρωτήθηκε πρώτη φορά τι είναι αυτά στον προϋπολογισμό, είπε ότι δεν ξέρω. Στις εποχές που ο ίδιος είναι υπουργός οικονομικών, δεν ξέρει τι υπογράφει στον προϋπολογισμό του κράτους. Αυτό και αν είναι για ποινική δίωξη. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να επέμβει εισαγγελέας κατευθείαν. Και μετά από μια εβδομάδα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε σε μια άλλη
ομιλία του μόνος του, χωρίς να έχει από κάτω άνθρωπο να τον αντικρούει, και είπε αυτό για τα ρέπος, έτσι. Τους έχουμε φρυνδιάσει όλους τους υπουργούς οικονομικών. Τους έχουμε φρυνδιάσει και χάσαν τα λόγια τους. Δεν ξέρω, ο Έλληνας πολίτης δεν ενοχλείται και μόνο με αυτό? Δηλαδή, έχεις ένα προϋπολογισμό, ρωτάς τον υπουργό οικονομικών τι είναι αυτό και σου λέει δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτό μέσα. Αν το είχα, θα το μοίραζα. Τότε τι σε ψήφισα για να κάνεις εκεί πέρα? Πες μας, άνθρωπε μου, είναι, όχι, αυτά παιδιά δεν είναι, είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, είναι αυτό. Πες μας τι είναι. Βγήκε μετά από 15 μέρες, το έλεγξε και μας είπε αυτό που μας είπε, έτσι. Διπλάσιο δανεισμό του χρέους μας και διπλάσιο ΑΕΠ από τη Γερμανία. Λοιπόν, τρεις φορές πιο απαράδεκτος, τουλάχιστον ο Βαρουφάκης είχε απέλθει και μπορούσε να πει κιόλας, δεν το ήξερα μετά, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα ο κύριος Τσακαλώτος εμφανίζεται, κύριε Χολίδη, αφού απέρχεται και αυτός από τη θέση του Υπουργού και αλλάζει κυβέρνηση και γίνεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, εμφανίζεται στη Βουλή ο άνθρωπος αυτός. Αυτό τώρα χρήζει ψυχολόγου. Πρέπει να σκεφτεί ο κάθε πολίτης γιατί το είπε αυτό το πράγμα μέσα στη Βουλή. Πώς τόλμησε και το είπε. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε μέσα στη Βουλή ο Τσακαλώτος λίγες μέρες μετά την κάθοδό του από το Υπουργείο Οικονομικών και την αλλαγή της κυβέρνησης. Πολύ σημαντικό να το ακούσουμε για να δούμε ποιος είναι. Είναι πολύ κρίμα ότι έχουμε ένα Υπουργό Οικονομικών που είχε την ευκαιρία να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για αυτό που είπα για τα 600, αν πρέπει να είναι από εδώ ή από εκεί, που να το ξοδέψουμε, που είχαν να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τα στοιχεία που έστειλε ο ίδιος στην Κομισιόν. Είναι πολύ κρίμα που έχουμε έναν Υπουργό Οικονομικών που είχε την ευκαιρία να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα 600, για τον εαυτό του μιλάει, κύριε Χολίδη. Με τρία στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στο ΣΟΡΑ. Πρώτον, ο αριθμός 600 το λέει ότι πρόκειται για τα 600, δεν υπάρχουν άλλα 600. Αυτά είναι τα 600. Άλλα 600 δεν υπάρχουν. Ολοστρόγγυλα. Μετά, που λέει ότι αναφέρεται και λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλο σοβαρό θεσμό. Για ποιο λόγο να αναφερθεί για 600 δις δάνεια σε ένα τόσο σοβαρό θεσμό? Και η άλλη του λέξη ότι λέει σοβαρή. Σοβαρή συζήτηση. Σοβαρή συζήτηση για 600.000 ευρώ δεν κάνεις. Κάνεις σοβαρή συζήτηση για 600 δις. Γιατί είναι σοβαρό ποσό και η σοβαρότερη πρόταση που έγινε από τον Έλληνα Αρτέμις ώρα, που δεν εξετάστηκε με σοβαρότητα από καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα. Είπε και κάτι άλλο, κύριε Χολίδη, αν είναι από εδώ ή από εκεί. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Το από εδώ είναι η χρέωση και το από εκεί είναι η πίστοση. Πώς να τα περάσουμε, γιατί όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Εκεί τρελάθηκαν ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βαρουφάκης, τρελάθηκαν γιατί δεν ήξεραν πώς να τα περάσουν, γιατί με το νόμο του κράτους αποκαλυπτόταν από μόνοι τους. Και ο νόμος του κράτους είναι ανώτερη απόδειξη για τα 600 δις από τις δύο δικαστικές αποφάσεις που κέρδισε ο ΣΟΡΑΣ. Δηλαδή ανώτερη δικαστική απόφαση, ο ίδιος τους ο προπολογισμός. Εκεί τα παροδέχονται μόνοι τους. Απίστευτο. Στο τέλος εκπομπής που θα αποκαλυφθούν τα πράγματα, μπορούμε να ξαναθυμηθούμε αυτή τη φράση από εδώ από εκεί. Μήπως εννοούσε κάτι άλλο, κύριε. Έχω μια ιδέα ότι εννοούσε κάτι άλλο, κύριε Χολίδη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Και να πάμε σε άλλο έναν θεσμικό άνδρα. Ο Κοντονής ο Σταύρος είναι από τη Ζάκυνθο αυτός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα να ξέρετε, τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ναι, τους χειρώνουν μέσα στη Βουλή, όλοι τους. Αλλά τους υπογράφουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 ήταν ο κύριος Κοντονής, 16 προς 17. Ήταν ο κύριος Κοντονής. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος και υπουργός Οικονομικών ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Αυτοί υπογράφουν τα 563 δις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στον προπολογισμό. Και λέει ο κύριος Κοντονής. Μέσα στη Βουλή δηλαδή. Έκανε και επερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, Καραχριστιανίδης, που λεγόταν. Αυτός. Λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, που έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια και θα πληρώσει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Αυτό και μόνο του, από μόνο του είναι απάτη. Ποιος είναι αυτός, λέει, ποιος είναι αυτός. Ναι, και η κορονίδα της δικαιοσύνης έκρινε ότι από μόνο και μόνο που λέει κάποιος ότι τα έχω αυτά, είναι απάτη. Αυτή είναι η κορονίδα της δικαιοσύνης. Κοίταξε αποδείξεις, κοίταξε τα πάντα, έλεγξε και έτσι. Απίστευτο. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Κοντονής, με εξαίρεση έναν και μόνο τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, έτσι, και μπαίνει πάντα μπροστά στα δύσκολα για να τα ξελασπώσει, είναι ίσως ο μοναδικός θεσμικός ο οποίος εκτέθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Χολίδη, έτσι. Μπορούμε να το πούμε και αυτό.
Ας βάλουμε να ακούσουμε τα λογάκια του. Και δεν θα ακούσουμε το στιγμιότυπο μέσα στη Βουλή που λέει και μόνο αυτό είναι απάτη, γιατί μπορεί να το βρει κάποιος που θα ακούσει, λέει και άλλα πολλά εκεί πέρα ενδιαφέροντα. Θα ακούσουμε όμως μία άλλη στιγμή λίγο καιρό μετά, που σε μία συνέντευξη τύπου που δίνει στο Κιλκής, ναι, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος τι είναι αυτά στον προϋπολογισμό. Μόνο αυτό το ρωτάει, δεν του λέει τίποτα, ούτε για σώρα, ούτε για 600, τίποτα. Του λέει τι είναι αυτό. Και κοιτάξτε πώς απαντάει ο κ. Κοντονής σε αυτή τη συνέντευξη. Έχω επίσης τον προϋπολογισμό στις 14 Δεκεμβρίου, το τίτλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως 234, το οποίο αναφέρει πιστωτικά 463 δις. Από πού είναι αυτά τα πιστωτικά. Και... Δεν ξέρω για το τελευταίο που μου λέτε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω για το τελευταίο που μου λέτε. Και έχει υπογράψει ο ίδιος τον προϋπολογισμό. Έτσι. Εδώ είναι σαφές ότι τον έχουν βάλει να κάνει κάτι που δεν θέλει. Και να σας πω και κάτι, κύριε Χολίδη. Είναι ο μόνος που απάντησε ειλικρινά. Δεν μπορώ, δεν θέλω να απαντήσω. Όλοι οι άλλοι κάτι είπαν, μια κοτσάνα. Αυτός δεν είπε κοτσάνα, τουλάχιστον ο άνθρωπος είπε δεν θέλω, δεν μπορώ. Έτσι, είναι σαφές ότι είναι αγχωμένος, είναι σαφές ότι είναι μέσα του αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μπλοκαρισμένος, έτσι. Γι' αυτό και μετά έγινε και ο ανασχηματισμός του Τσίπρα, τον έβγαλε έξω τον κύριο Κοντονή και έβαλε τον κύριο Μιχάλη Καλογύρου. Ο υπουργός δικαιοσύνης είναι Μιχάλη Καλογύρου, υπογράφει τον επόμενο προϋπολογισμό του Τσίπρα, μάλιστα, το 2018. Και πάμε τώρα σε μια σειρά από οικονομολόγους, μια και είδαμε τους θεσμικούς, εκτός από έναν, θα τον δούμε στο τέλος. Έχουμε λοιπόν τους οικονομολόγους τώρα, κύριε Χολίδη. Εδώ, Γκίκας Χαρδούβελης. Mm-hmm. Θυμάστε, κύριε Σαλονίτη, πότε εκτέλεσε υπουργός οικονομικών ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης. Θυμάστε το διάστημα. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Και τι είχε προηγηθεί. Για πείτε μας. Ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης μπήκε υπουργός οικονομικών 10 Ιουνίου του 2014. Τι είχε συμβεί λίγο πριν, πούμε τη γνώση αυτή στον κόσμο, γιατί δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Στις 14 Μαΐου του 2014 ο Αρτέμις Σόρας άρχισαν να πουλάνε μετοχές των τραπεζών, 2,65% από την Eurobank, 1,70% από την Πειραιώς, μικρό δηλαδή, μικρό ποσοστό από μετοχές των τραπεζών μέσω του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και τα πουλούσαν σε εβραϊκά funds. Όταν η νομική ομάδα του ΣΟΡΑ αντιλήφθηκε αυτή την ενέργεια, έκανε μία πρόταση δανεισμού ο ΣΟΡΑΣ προς το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, mm-hmm, και έκανε μία προσφορά 100 δις. Τότε θυμάστε τρία γεγονότα, εγώ θα πω. Ότι αρχές Ιουνίου του 2014, δηλαδή λίγες μέρες μετά την πρόταση δανεισμού με τα 100 δις τόσο ώρα για να αγοράσει το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και όλες τις τράπεζες, που εκεί θα τελείωναν τα μνημόνια και όλη αυτή η ταλαιπωρία μας των Ελλήνων, εκεί ξαφνικά κλείνουν νωρίς τη Βουλή. Για πρώτη φορά κλείσαν πρόωρα τη Βουλή, αρχές Ιουνίου του 2014. Τι έγινε, ρε παιδιά, μεταθέτουν τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, παρετούν τον κύριο Προβόπουλο από διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, πηγαίνουν τον κύριο Σταϊκούρα από Υπουργό Οικονομικών, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και στη θέση του κύριου Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, βάζουν τον κύριο Γκίγα Χαρδούβελη. Αυτό το δεξί ο κύριος Χαρδούβελης. Καταλάβατε, ναι, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και ένας φίλος μου από εδώ, Καβαλιώτης, ο οποίος σπούδασε οικονομολόγος και είχε καθηγητή τον κύριο Χαρδούβελη, είχε πει μέσα σε ένα μάθημά του ότι υπάρχει και η δημιουργική λογιστική. Όταν παρουσιάζεις οικονομικά δεδομένα σε ισολογισμούς ή σε προϋπολογισμούς, μπορείς να παίξεις τα στοιχεία και αυτό λέγεται δημιουργική λογιστική. Και ο κύριος Γκίγκας, και μετά, ξεχάσαμε να πούμε και αυτό, ότι αρχές Ιουλίου του 2014 είχαν δώσει αναδρομικά στους δικαστές, σε όλους τους δικαστές, για να μην ελέγξουν την πρόταση αυτή του Αρτέμι Σόρα. Και αυτό, η πρόταση, συγγνώμη,
Ο διοικητής της Τράπεζας Πυρός, ο κύριος Σάλλας, είχε πάρει τότε την έγκριση από τη Montreal Bank ότι αν ισχύει αυτή η πρόταση στα 100 δις, και βεβαίως πήραν την απάντηση και το confirmation. Πήραν δηλαδή ότι νέος Σάλλας δίνει 100 δις για να πάρει το τάφι σίγμα, για να τελειώσει η ταλαιπωρία των Ελλήνων. Και μετά, μόλις πήρε τη διαβεβαίωση, έγιναν αυτές οι κινήσεις και πληρώσαν και τους δικαστές χρήματα αναδρομικά για να μην ελέγξουν αυτή την πρόταση. Γιατί το τάφι σίγμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και εκεί πάλι είχαμε ένα συμφέρον. Και ως ώρας και εμείς. Φοβερό αυτό που λέτε. Δεν το είχα εντοπίσει. Για να μην ψάξει την υπόθεση. Φοβερό αυτό που λέτε. Ο κόσμος τι έγινε που εκλείσαν πρόωρα τη Βουλή τον Ιούνιο του 2014. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όλες αυτές είναι από κινήσεις του τώρα και αντέδρασε έτσι το καθεστώς. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία γίνανε εκείνες ακριβώς τις ημέρες, τα οποία συνδέονται απόλυτα με αυτά που λέτε, κύριε Γολίδη. Το ένα είναι, καλά, η ασυλία στα μέλη του Χρυσού που δόθηκε εκείνες τις ημέρες ακριβώς, έτσι λίγο μετά δηλαδή. Και. Καλά, οι ασυλίες μοιράζονται, εντάξει, σαν τις θηρόπιτες, δεν το συζητάμε. Και το άλλο, το πολύ σοβαρό τώρα που το λέτε για τους δικαστικούς, είναι ότι την επόμενη εβδομάδα είχαμε παραίτηση 31 αεροπαγητών. Σωστά. Εκ των οποίων ο ένας ήταν και ο πρόεδρος ή ο αντισαγγελέας, δεν θυμάμαι τώρα. Υψηλόβαθμοι. Πολύ υψηλόβαθμοι πρόσωπα παραιτήθηκαν μαζικά. Τώρα δεν παραιτήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν μαζικά, τους παραίτησαν ύστερα από την κίνηση αυτή του ώρα. Τρομοκρατήθηκε εκεί το καθεστώς. Τα έκανε πάνω του που λένε. Τι λέτε τώρα, τι φοβερές κινήσεις νομικές αυτές. Και το άλλο, εδώ ο κύριος Χαρδόβελης με τον όρο δημιουργική λογιστική μιλάει, αφορά δηλαδή απόκρυψη και παραποίηση ή οροποίηση λογιστικών στοιχείων που αφορούν χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Δηλαδή, σε έναν ισολογισμό μιας εταιρείας μπορείς να οροποιήσεις κάποια στοιχεία και αυτό λέγεται δημιουργική λογιστική. Όσοι το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Αυτό δηλαδή ο υποφύλος. Σίγουρα ο κ. Χαρδούβελης, για να μπει σε αυτή τη θέση και μάλιστα την προκειμένη περίοδο που μπήκε, σίγουρα δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Έτσι, για όσους καταλαβαίνουν έτσι, τα ελάχιστα. Έβγαλε το Πανεπιστήμιο Harvard και όπως οι οικονομολόγοι που βγαίνουν από το Harvard και το London School of Economics είναι εβραϊκά πανεπιστήμια και στέλνονται στην Ελλάδα να μας διοικήσουν την οικονομία μας, οι οποίοι γνωρίζουν και για τα παγκόσμια ταμεία, τα καταπιστέματα. Μόνο το Harvard και το London School of Economics γνωρίζουν τα παγκόσμια ταμεία, τα 115,5 τρισεκατομμύρια που έχει η Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτοί τα γνωρίζουν. Να σας πω κάτι, κύριε Χολίδη, όλοι γνωρίζουν τα παγκόσμια ταμεία, όσοι ασχολούνται έτσι και με τα οικονομικά, που είναι παράγοντες οικονομικοί. Εγώ έχω μιλήσει προσωπικά με ανθρώπους, με τους οποίους αρχικά κάναν πως δεν καταλαβαίνανε, μόλις τους έθετα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία παραπάνω, στην κουβέντα μας τώρα, έτσι, όχι κάτι σοβαρό, όχι κάτι επίσημο. Τσακ, αμέσως φαινόταν ότι τα ξέρανε και είχαν και άποψη για αυτά. Να προχωρήσουμε και να πάμε στην επόμενη περίπτωση. Ένας άλλος οικονομολόγος, ο οποίος είναι έγκριτος οικονομολόγος, βεβαίως πάρα πολύ σοβαρός κύριος, ο κύριος Χιόνης Διονύσιος. Ενώ ο κύριος Γκίγκας Χαρδόβελης έβγαλε το Πανεπιστήμιο Harvard, ο κύριος Χιόνης δεν το έβγαλε. Άρα αυτός για τα παγκόσμια ταμεία, όπως το ρώτησε ένας συνέλληνας μας εδώ πέρα στην Καβάλα, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας που είχε μιλήσει πριν 4 χρόνια. Α, είναι στην περιοχή σας. Ναι, ναι, εγώ με το κινητό μου έχω τραβήξει το βιντεάκι. Α, μάλιστα. Υπάρχει το βίντεο Χιόνης, πατήστε Χιόνης Διονύσιος, καθηγητής οικονομικών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, 600 δις ώρας. Και θα ακούσετε τον κύριο Χιόνη, τον οικονομολόγο. Και τι λέει ο κύριος Χιόνης με δύο κουβέντες, κύριε Χολίδη? Στην ερώτηση του συνέλληνά μας, τι είναι αυτά τα 563 δις στο πιστωτικό, και λέει: μα δεν ξέρω, λέει, τι είναι. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται, λέει, να έχουμε ΑΕΠ 180 δις και προϋπολογισμό 563 δις. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, να επιμένει. Επειδή έχω δει το βίντεο και έβγε σας που δεν ήξερα ότι είστε εσείς που το είχατε τραβήξει, είπε ότι να σας δείξω, δεν είναι αυτός ο προϋπολογισμός, να σας δείξω εγώ το ποιος είναι ο προϋπολογισμός, να σας δείξω άλλον προϋπολογισμό. Εκτέθηκε εδώ ο κύριος Χιόνης, έτσι. Ναι, ναι. Και λέει ότι είναι εντάτολη. 50 δις, λέει, είναι, λέει, το ΑΕΠ. 50 δις, κύριε Χιόνη, είναι 50-55 δις είναι τα τακτικά έσοδα, κύριε Χιόνη. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά έχω δουλέψει σε τράπεζα. 50-55 δις είναι τα τακτικά έσοδα, όλες οι ανάγκες του κράτους. Αυτά είναι τα έξοδά μας. Ωραία. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 180-170, τα 120 δις είναι τοκοχρεωλήσια. Είναι που πληρώνουμε την τοκογλυφία των υπουργών οικονομικών που πάνε στις αγορές και μας δανείζουν. Την τοκογλυφία την πληρώνουμε με σχεδόν τριπλάσιο, αν το ΑΕΠ μας είναι 50-55 ο τακτικός προπολογισμός, τριπλάσια χρήματα δίνουμε για τα τοκοχρεωλήσια. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και δίπλα του έχουμε και ένα κίτρινο βελάκι ακόμα. Ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος είναι ο Αθανάσιος Κολυβάς, ένας δημοσιογράφος εδώ στην Καβάλα, στο Σέντερ, από τη Λευκάδα είναι.
ο οποίος έκανε και ένα κομματάκι, κομματίδιο και λέγεται Τόλμα. Τώρα όλοι μαζί. Και εγώ τον έγραψα εδώ. Ο κ. Κολυβάς εκείνη την περίοδο, λίγο πριν, αν δεν κάνω λάθος, ή λίγο μετά, είχε πάρει και μάλλον λίγο πριν, είχε πάρει δύο συνεντεύξεις στον κύριο Σόρα, πάρα πολύ εμπεριστατωμένες, αναλυτικές για τα 600 και για τις μετοχές Ανατολής. Είναι γνώστης και στην προηγουμένη περίπτωση που ρωτήθηκε ο κύριος Χιόνης δεν μίλησε καθόλου και είχε και ένα βλέμμα σαν να του άρεσε κιόλας που ετίθετο το θέμα, έτσι, προσωπική άποψη αν θέλετε, έτσι. Ναι, ο κύριος, γιατί τον ονομάζει τον κύριο Κολυβά άτολμο, γιατί ταιριάζει με το τόλμα που έκανε, αλλά είναι άτολμος γιατί εφόσον πήρε συνέντευξη από τον ίδιο τον Αρτέμι Σόρα στην Κομωτινή για τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής και το εξηγούσε εκεί σε ένα τραπέζι με ωραίο τραπεζομάντιλο. Θυμάμαι, ο κύριος Σόρας το εξηγούσε. Κάθε ερώτηση του κύριου Κολυβά πήγε, έφυγε, είδε τα στοιχεία και πήγε και έκανε ένα κομματίδιο. Να κάνεις τι, ρε Κολυβά, στην Ελλάδα, να κάνεις τι. Τι να κάνεις με το πατριωτικό κομματίδιο σου. Να κάνεις τι. Εδώ είναι η περιουσία σου. Έπρεπε να πάρει θέση. Άρα δεν τόλμησε να μπει στην Ελλήνων Συνέλευση και έκανε ένα μικρό κομματίδιο. Γι' αυτό είναι άτολμος ο κύριος Κολυβάς. Ίσως τώρα στις μέρες αυτές που είναι και το τόλμα να τολμήσει κάτι. Θα δούμε, θα δείξει. Λοιπόν. Για να δούμε. Για να δούμε έτσι. Να προχωρήσουμε στην επόμενη περίπτωση. Εδώ η επόμενη διαφάνεια, εδώ είναι το ηλεκτρικό συνέδριο. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό στοιχείο αυτό. Το ηλεκτρικό συνέδριο για κάθε χρονιά που περνάει και γίνεται ένας έλεγχος τα δύο τελευταία, δηλαδή ο απολογισμός. Ο απολογισμός του 2015, εδώ κοίτα, είναι 16 Νοεμβρίου του 2016. Το 16, ωραία. Και εδώ κάνουν τον απολογισμό για το 2015 και το 2014-2015. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα, στη σελίδα 16 του απολογισμού, η επόμενη μας διαφάνεια. Το ηλεκτρικό συνέδριο, να ξέρετε, είναι αυτό που ελέγχει τα δημοσιοοικονομικά του κράτους. Βεβαίως. Δηλαδή, μήπως κάνανε καμιά παρασπονδία στον προπολογισμό ή να ό,τι δημιουργική λογιστική έκανε ο Υπουργός Οικονομικών να το βγάλει εδώ στο φως. Να καταλάβει ο κόσμος και το ηλεκτρικό συνέδριο, οι πολίτες, τι ακριβώς πέρασε στον κρατικό προπολογισμό. Και έτσι εδώ στον πίνακα βλέπουμε μια απόκληση 676 δις, 136 εκατομμύρια, τα οποία κάτω-κάτω που λέει είναι έσοδα από πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς. Ποιος δηλαδή πουλάει τίτλους μέσα στη χρονιά και τα επαναγοράζει. Τα 600 δις του ώρα είναι οι κύριοι, με το που έφυγαν οι δύο ώρες το 2015, τα βάλανε στον απολογισμό του 2015, γι' αυτό έχει αυτή τη μεγάλη απόκληση, και μετά εμφανίζονται αρχές του έτους, σαν δάνεια, σαν πιστωτικά έσοδα τότε. Συγγνώμη, και μετά ξανά το ίδιο στο τέλος της χρονιάς μέχρι την επόμενη. Δηλαδή, τα βγάζω και τα βάζω. Σωστά είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι μπαίνουν και βγαίνουν. Αλλά δεν είναι ρέπος, ούτε γύρω commercial papers. Είναι τα 600 τους ώρα, γιατί έτσι πρέπει να τα κάνανε. Μπαίνουν και βγαίνουν. Άρα λοιπόν εδώ είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται τον προϋπολογισμό και βεβαίως το ηλεκτρικό συνέδριο το τονίζει στην έκθεσή του, έτσι, και μάλιστα κάνει και μια ερώτηση στον ΟΔΙΚ για το τι είναι αυτός ο εσωτερικός δανεισμός και ποιοι περιέχονται εκεί πέρα και δεν δέχτηκε επαρκή πληροφόρηση από τον ΟΔΙΚ όπως γράφει επιλέξει στην έκθεσή του το ηλεκτρικό συνέδριο. Το ελεκτρικό συνέδριο, ναι, που ρώτησε το ΟΔΙΚ. Και αυτά μπαίνουν και βγαίνουν γιατί. Γιατί δεν τα κάνουν χρήση, τα βάζουν μεν, αλλά πρέπει να υπογράψουν με τον Αρτέμι Σόρα, με τον πρόεδρό μας, με τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης. Αλλά αν υπογράψουν και οξοφλήσουν το δημόσιο χρέος, τότε αυτοκαταργούνται. Γιατί αποκαλύπτεται ο ιδιοκτήτης των χρημάτων αυτών και ο ιδιοκτήτης των ελληνικών καταπιστευμάτων στην Παγκόσμια Τράπεζα, που είναι το έθνος των Ελλήνων που εκπροσωπείται νόμιμα με τον πολιτικό φορέα, με την Ελλήνων Συνέλευση. Λέτε κάτι πολύ σοβαρό τώρα, ότι δεν μπορούν να τα αγγίξουν λόγω του ότι υπάρχει θεματοφύλακας και είναι ο ίδιος ο Αρτέμις Σόρας και όποιος άλλος είναι, εν πάση περιπτώσει. Έχει αναφερθεί αναλυτικά ο κ. Σόρας δημόσια γι' αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί να τα αγγίξει. Πώς όμως μπορεί, αφού δεν μπορεί να τα αγγίξει, να το χρησιμοποιήσει λογιστικά και να το βάλει και να το βγάλει στον προϋπολογισμό για να αποκομίσει και ένα τόκο, κύριε Χολίδη. Αυτό πραγματικά είναι λίγο άξιο απορίας. Λίγο άξιο απορίας. Όπως σας είπα, έπρεπε κάπου να φαρούνε. Κάπου να φαρούνε παγκοσμίως. Ο Σόρας εδώ τα βάλε. Δεν τα βάλε στην Αιθιοπία. Δεν τους χαλάνε και τα τρία δις όμως, έτσι. Τα τρία δις θα παίρνουν, έτσι. Ούτε στο Μαρόκο, ούτε στο Βέλγιο. Στην Ελλάδα τα βάλε. Εδώ έπρεπε να φαρούνε. Τα τρία δις δεν τα παίρνουν, κύριε Χολίδη. Τα τρία δις φυσικά και τα παίρνουν. Που αυτά τα αφήνουν στο Σόρα. Έτσι, είναι υπαρκτό ποσό. Δεν τους χαλάει τα τρία δις.
χρεώνει το υλικό δημόσιο το κράτος με τα 3 δις που πρέπει να δοθούν στο ΣΟΡΑ. Αυτό για να ξεκαθαρίσει, κύριε Σαλονίτη, όλη αυτή η υπόθεση πρέπει να αναλάβει τα ανία της χώρας Ελλήνων συνέλευσης. Άλλη επιλογή δεν έχουν οι Έλληνες. Μάλιστα. Δοκιμάσαμε όλους τα κόμματά τους, τα δόγματά τους, όλα. Τις ποδοσφαιρικές του ομάδες μας διαλύσανε με διάφορους συλλόγους. Ενώ πρώτα πρέπει να ενωθούμε γιατί τα κληρονομικά δικαιώματα είναι για να αναπτυχθεί η κοινωνία, κύριε Σαλονίτη, mm-hmm. πρέπει πρώτα να ακουμπήσουμε τα κληρονομικά μας δικαιώματα. Δηλαδή οι πρόγονοί μας δεν μας άφησαν εμάς κληρονομιά. Έτσι μας αφήσανε. Μάλιστα. Μας άφησαν και είναι τεράστια. Πάμε τώρα και στην τελευταία σελίδα του ελεκτικού συνεδρίου. Να δείτε εκεί πέρα ότι που λέει τα πιστωτικά έσοδα δανεισμός παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα κατά 675 δισεκατομμύρια, 0,88. Αυτό που λέμε, τα οποία λέει είναι μη προβλεφθίστα στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Έτσι η διοίκηση και τα δικαιολογία αυτά ότι τα πήρε η διοίκηση προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας. Και στο τέλος την ερώτηση του ελεκτικού συνεδρίου προς τον ΟΔΙΧ λέει ότι δεν προκύπτουν mm-hmm. με ακρίβεια ούτε οι φορείς, ούτε ο φορείς και ο ΔΙΧ, ο οργανισμός διακρίσεων. Το ανέφερα πριν γιατί δεν ήξερα ότι έχετε διαφάνειες και το είχατε σε διαφάνεια αυτό. Ναι. Να καταλάβει ο κόσμος φυσικά, να παγώσει την εικόνα ο θεατής μας και να παγώσει και να διαβάσει τα κόκκινα, που είναι πολύ σημαντικά. Ο ΔΙΧ δεν παρήχε επαρκή πληροφόρηση. Μα τι πληροφόρηση είναι, η μόνη πληροφόρηση που έπρεπε να παρήχε ο ΔΙΧ ήταν να πει ναι ή να παρουσιάσει την πρόταση δανεισμού του ΣΟΡΑ, όλα τα έγγραφα που έδωσε ο ΣΟΡΑ και στου εισαγγελείς και στον Άριο Πάγο και εκεί φαίνεται το μισό τα 100. Και έπρεπε να τα παρουσιάσει, αυτά έπρεπε να παρουσιάσει ο ΔΙΧ. Πώς, να βάλει τη θηλιά στο λαιμό του η κυβέρνηση. Mm-hmm. Όχι φυσικά. Γι' αυτό δεν παρήχε επαρκή πληροφόρηση. Μάλιστα. Αυτό είναι το ίδιο, η ίδια η έκθεση που παρακολουθούμε τώρα, έτσι, την ίδια την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, έτσι, μάλιστα. Στη σελίδα 16. Μάλιστα. Εκεί. Και αυτό πήρε ο κύριος Θεοδωρίδης, ο Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης, ο άλλος οικονομολόγος, κάτω-κάτω που λέει ο ΔΙΧ δεν παρήχε επαρκή πληροφόρηση. Και ο κύριος Θεοδωρίδης, αυτός εδώ, τον άκουγα, πολύ σημαντικός οικονομολόγος, δηλαδή για τις γνώσεις του, τον άκουγα και τον συμβουλευόμουν, άκουγα αρκετές ομιλίες του. Αλλά η θέση που πήρε για τα 600 δις με έβγαλε τα ρούχα μου ο κύριος Θεοδωρίδης. Ο οικονομολόγος ο κύριος Θεοδωρίδης που είναι πρόεδρος του κινήματος Αντίσταση τώρα που πολεμάει και αυτός το καθεστώς για ανθρώπους για να μην χάσουν τα σπίτια τους, τους πολεμάει με τα ίδια τους τα ΦΕΚ, είπε για τα 675 δις που δείξαμε προηγουμένως στο έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου του ΟΔΙΧ που δεν απαντάει ο ΟΔΙΧ συγκεκριμένα. Λέει για τον άκουστο δανεισμό. Τα 675 δις στον απολογισμό του 2015, ο ΟΔΙΧ δεν παρήχε επαρκή πληροφόρηση. Και πώς τα αναλύει ο κύριος Θεοδωρίδης. Ακούστε τώρα, δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλη φαντασία για να το πεις αυτό. Mm-hmm. Εμείς από το 2012 το λέμε και όταν το παρουσιάσαμε αυτός είπε κάτι άλλο. Δηλαδή ένας άλλος οικονομολόγος που είπε κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Ακούστε τώρα τι είπε ο κύριος Θεοδωρίδης. Το χωρίζει σε δύο μέρη το ποσό τα 675 δις. Πρώτον, είναι λέει τα 210 δις. Που είναι από τα 233 δις που δώσανε στις τράπεζες και κυβερνήσεις με την ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή 233 δις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 και τα οποία τα 233-23 που περάσαν στο εξωτερικό χρέος με το δελτίο εξωτερικού χρέους του ΟΔΙΧ νούμερο 66, αυτά που μένουν είναι 210, τα οποία λέει δεν καταπέσανε και δεν πέρασαν ακόμα στο εξωτερικό χρέος. Αλλά ο κ. Θεοδωρίδης τα βάζει τα 210. Άρα 675 δις μείον τα 210, τι μένουνε. 465 δις. Και ακούστε τώρα ο κύριος Θεοδωρίδης, αυτός ο έγκριτος οικονομολόγος, πώς δικαιολογεί τα υπόλοιπα από τα 675 δις η απόκληση στον απολογισμό του 2015. Και λέει, είναι λέει απολύστα ομολόγων, δηλαδή ταινία επιστημονικής φαντασίας έπρεπε να γράψετε κύριε Θεοδωρίδη. Δηλαδή, εσείς είστε τώρα σοβαρός οικονομολόγος να λέτε αυτά τα πράγματα όταν εμείς αποδεικνύουμε, δηλαδή νομική οντότητα του έθνους, η Έλληνος Συνέλευσης, με όλα τα στοιχεία, αντί να ελέγξετε την πηγή, πηγαίνετε και λέτε κάτι από τη φαντασία σας. Και είναι λέει, μια λίστα ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που τα πολιτικά παιδιά τα σπάσαν στο χρηματιστήριο σε ξένα φαντ, σε ξένες τράπεζες όπως είπε και τα βάλαν στην τσέπη. Και επειδή, ποια λέει, πολιτικά παιδιά, ονόματα δεν έχουν να μας τα πει. Οι Υπουργοί Οικονομικών, όλοι εκεί πέρα που λένε μαζί τα φάγαμε. Και τους κατηγορεί όλους δηλαδή ότι έπρεπε κάπως να τα περάσουν λέει, στο εξωτερικό χρέος. Και έτσι τα παρουσιάζουν σαν έξοδα και τα οφείλουμε. Ναι, αλλά δεν μας είπατε κύριε Θεοδωρίδη όταν μπήκαν τα 600 λοστρόγγυλα τι ποσό είναι αυτό. Δεν δικαιώνεται ο ΣΟΡΑ με τα 600 λοστρόγγυλα 2 χρονιά τους 2 προπολογισμούς που δείξαμε στην αρχή. Μες. Κύριε Θεοδωρίδη, εδώ σας
Σας ρίχνω φάουλ. Είστε φάουλ εδώ. Πρέπει να αναθεωρήσετε τις οικονομικές σας απόψεις και γνώσεις. Πλήρης αποπροσανατολισμός. Εδώ βλέπουμε με μια οριστολογία και εξηγεί αυτό που δεν μπορεί να εξηγηθεί για τον πολίτη που θα τον ακούσει, θα τον πιστέψει, θα τον εμπιστευτεί και αφήνει και μια... και ένα, μια μυρωδιά ότι ναι, εμείς να τα λέμε, ναι, εμείς να ορίστε τους δείχνουμε, ναι, εμείς ορίστε είμαστε κόντρα σε αυτό το πολιτικό βρώμικο καθεστώς. Ποια είναι αυτά τα παιδιά που το βάλαν στην τσέπη, κύριε Θεοδωρίδη, αφού το ξέρετε τόσο πολύ καλά, ποια παιδιά είναι αυτά και γιατί τους ανεχόμασταν κάνα τέτοιο πράγμα? Εγώ θα πω πόσοι πολίτες Έλληνες φορολογούμενοι παραπλανήθηκαν από αυτούς τους δίθεν οικονομολόγους. Ακριβώς. Είναι μεγάλες οι ευθύνες και του κυρίου Θεοδωρίδη και οποιοδήποτε άλλου εκείνες τις ημέρες βγήκε. Δεν θέλω να πω ότι πήρε αποστολή, θα φανεί αυτό το πράγμα από μόνο του, αλλά εκείνες τις ημέρες επιλέξαν να βγούνε και να πούνε ο καθένας μια διαφορετική ερμηνεία. Προσωπικά, βέβαια, μου κάνει μια εντύπωση, κύριε. Θα δούμε και άλλες πολλές τώρα στην πορεία, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτές που μέχρι τώρα, έτσι έχουμε και άλλες. Μου κάνει μια εντύπωση πώς δεν συνεννοήθηκαν τουλάχιστον να πούνε ένα πράγμα όλοι μαζί. Είναι φοβερό, Να πούν το ίδιο. Ναι, να πούν το ίδιο. Να καλύψουν τα ρότα, να πάρουν τηλέφωνο ο ένας τον άλλον και να πούνε τα παιδιά τι είναι αυτά, να πούμε το ίδιο για να καλύψουν την κυβέρνηση. Ο Σόρας είναι ξεκάθαρος από την αρχή. Τι καφενείο, τι καφενείο είναι αυτή η χώρα. Θα έπρεπε το κράτος το επίσημο, με αυτό που είπε τώρα αυτός ο κ. Θεοδωρίδης εδώ, το κράτος το επίσημο, αν είναι καθαρό και σωστό και όλα κομπλέ, θα έπρεπε κατευθείαν να στείλει εισαγγελέα στην τηλεόραση εκεί όπως ήταν. Κατευθείαν. Έτσι δεν είναι, κύριε? Σωστά. Και ούτε και οι δημοσιογράφοι, ούτε αυτοί μιλάνε. Ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε η δικαιοσύνη. Πότε έγινε αυτή η εκπομπή περίπου, θυμάστε? Ποια εκπομπή? Αυτή με τον κύριο Θεοδωρίδη που το είπε αυτό. Γιατί δεν την έχω δει εγώ αυτή. Εγώ τη βρήκα Θεοδωρίδης Παναγιώτης 600 ώρες και τη βρήκα. Αλλά είναι ραδιοφωνική. Ας μην τη βάλουμε, είναι μεγάλη. Εγώ απλώς εντόπισα το σημείο που είπε, που χώρισε τα 675 δις σε δύο κομμάτια. Ήταν εκείνη την περίοδο, δηλαδή λίγο μετά το 2015, είναι πρόσφατο? Όχι, αυτό είναι τα 563 δις. Είναι από τότε. Ναι, μετά το 563 δις. 17-18 πριν είναι που είναι τα 600 αλλοστρόγγυλα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι τα δεν μιλάει. Οι θεατές μας βγάζουν τα συμπεράσματά τους ήδη και θα δούμε και άλλα στοιχεία τώρα στην πορεία. Προχωράμε στο επόμενο, κύριε Χολίδη. Ναι, πάμε στον επόμενο δίθεν οικονομολόγο. Ο κύριος Αδαλής Γεώργιος, εγώ εδώ του βγάζω το λάμδα και είναι αδαής. Γιατί με αυτά που είπε ο κύριος Αδαλής γίνεται αδαής. Λέει ο κύριος Αδαλής, είναι χρεοπιστός, λέει, το μεγάλο αυτό ποσό σαν πιστωτικά έσοδα, τις οποίες χρησιμοποιεί το ελληνικό κράτος και είναι μικρά ποσά τα οποία ανακυκλώνονται. Και ρωτάω τον κύριο Αδαή. Κύριε Αδαή, δηλαδή αν πάω εγώ στο ATM με 100 ευρώ και κάνω κατάθεση online, βάλω την κάρτα μου και βάλω τα 100 ευρώ μέσα και φανούν αμέσως στο λογαριασμό μου. Και μετά από λίγο ξαναβάζω την κάρτα μου και κάνω ανάλυση. Ωραία. Και το κάνω αυτό 10 φορές, κύριε Αδαή. 100 ευρώ μέσα, online τα βλέπω, 100 έξω, με την απόδειξη. Μηδέν ο λογαριασμός. Και θα το κάνω 10 φορές. Θα έχω 1000 ευρώ, κύριε Αδαή. Τι ανακυκλώνεται τα ποσά αυτά? Αφού λοιπόν, σας είπαμε. Ισοτιμία ευρώ δολαρίου την ημέρα κύριο του προπολογισμού, 563 δις με ισοτιμία 1,0644. Τι πιο απλό. Τα μαθηματικά δεν είπαμε ότι είναι απόλυτα. Να τα, αποδεικνύονται και πάλι. Αυτό το περί ανακύκλωσης τώρα, λίγο θα μου δώσετε λίγο το λόγο τώρα 2 λεπτά. Ναι. Διότι με τον κύριο Δαλή έχουμε μια προηγούμενη εμπειρία. Αυτό το οποίο λέει για την ανακύκλωση πρέπει να το είπε την περίοδο που μίλησε ο Τσακαλώτος, έτσι, 17, κάπου εκεί, αν το είπε αυτό. Γιατί για να μπορέσει να συμφωνήσει με κάποιο τρόπο. Ναι. Εμείς, σαν βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, τότε, εντάξει, τότε ήμασταν ενεργοί πολίτες. Τότε τα βγάλαμε στη φόρα Ιανουάριο του 2017. Όταν ρίχναν τη λάσπη για το Σόρα τα κανάλια, τότε ήρθε στα χέρια μας αυτό το στοιχείο. Μάλιστα. Αλλά ήταν η δεύτερη φορά που μπήκε στον προπολογισμό. Όχι η πρώτη, εκεί που σιγουρευτήκαμε την ισοτιμία. Και στον απολογισμό σιγουρευτήκαμε. Άρα από τότε άρχισαν να λένε τις αχλαμάρες τους λοιπόν, οι δίθεν οικονομολόγοι. Να σας πω κάτι τώρα, κύριε Χολίδη, λίγο για να σας τρελάνω, γιατί δεν το ξέρετε αυτό που θα σας πω τώρα. Ο κύριος Αδαλής, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τα 600, έτσι, μιλάμε το, την περίοδο 13 τώρα, έτσι, που είχε βουήξει ο τόπος, που βγαίναν, γράφανε απάτη το ένα το άλλο, καθένας έβγαινε ό,τι θέλει, λοιπόν. Ξέρετε τι είχε πει ο κ. Αδαλής τότε για τα 600 δις του προϋπολογισμού, που ήταν 560 τόσα. Λοιπόν. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω. Αυτό εδώ είναι το ίδιο το δημοσίευμα, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Με τίτλο
περί των 567 δις που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και έχουν τρελαθεί οι οπαδοί του ΣΟΡΑ. Παράκληση να ανοίξουν τα μάτια τους. Αυτό το είχε πει το 13 ο Δαλής. Αυτό τώρα είναι δημοσιευμένο το 17, αλλά είναι το 13 αυτό το δημοσίευμα. Τώρα μπορεί να είναι και 14, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, πάντως είναι πιο παλιό. Και στο οποίο ο κύριος Αδαλής παρουσιάζει τι. Γιατί πόση διαφορά έχει τώρα αυτό που λέει εδώ ο κύριος Αδαλής με αυτό που δείξατε εσείς που είναι μεταγενέστερο. Λέει ότι. Ότι αυτά όλα είναι το χρέος του κράτους, το οποίο αναλύεται κατά επιμέρους και αθροιζόμενα φτάνουν ακριβώς αυτό το ποσό. Είναι, λέει, το σύνολο του δημοσίου χρέους, ελπίζω να φαίνεται, καθώς και άλλων χρεών. Αυτό είναι το ίδιο το δημοσίευμα από τα γραφόμενα του κ. Αδαλή του ιδίου, έτσι. Το οποίο εκφράζει και προσωπική άποψη για το ΣΟΡΑ, έτσι. Λες και μίλησε κανένας για ΣΟΡΑ. Δεν μίλησε κανένας για ΣΟΡΑ. Τα 567 δις ευρώ αποτελούν το σύνολο του δημοσίου χρέους, καθώς και άλλων χρεών του ελληνικού κράτους, τα οποία μετά από μελέτη ολοκλήρου του προϋπολογισμού βρήκα τη σύνθεσή τους. Και αναλυτικά λέει ότι έχουμε 326 δις το χρέος στο δημόσιο, τα κόκκινα δάνεια 107, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 82 στην εφορία, τα χρέη των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων 29 δις, εγγυήσεις σε κρατικές επιχειρήσεις 10, κάλυψη δανείων 14,5 δις, οι οφειλές του δημοσίου 6 δις και οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ 2,5 δις, τα αθροίζει ο κύριος Αδαλής εδώ και τα βγάζει ακριβώς 567. Κύριε Χολίδη, σας παρακαλώ, από πότε τα χρέη του δημοσίου και τα ιδιωτικά, οι ανεξόφλητοι της ΔΕΗ, σε ποιους απευθύνεται, από πότε μπαίνουν αυτά ως πιστωτικά έσοδα στον προϋπολογισμό? Δηλαδή δίνουμε ή παίρνουμε? Αυτοί πρέπει να ασκήσουν τα πτυχία τους όλοι. Να ασκήσουν τα πτυχία τους ύστερα από αυτό. Μου δώσετε τώρα και άλλη πάσα. Και να πω μια κάτι πολύ σοβαρό που λέει ο κύριος Αδελής σε αυτό το δημοσίευμα. Λέει, καταρχάς αν διαβάσετε καλά την εφημερίδα της κυβέρνησης, θα δείτε αριστερά ότι αυτό το ποσό είναι έξοδα. Ούτε καν είδε τον προϋπολογισμό, είδε την αρχή πάνω ότι είναι έξοδα και λέει, αν επρόκειτο για τα 600 δις δολάρια του ΣΟΡΑ, θα εμφανιζόταν σε ανάλογη στήλη εσόδων. Μα ήταν και έσοδα. Τόσο επιπόλαιο όλο αυτό, τόση έπαρση, πραγματικά. Ο προϋπολογισμός πρέπει να ισοσκελίζεται και δεν υπάρχουν έξοδα αν δεν υπάρχουν έσοδα πρώτα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χολίδη, τι γράφει εδώ ο άνθρωπος. Όμως. Αντιλαμβάνεστε τι γράφει. Αν επρόκειτο για τα 600 του ώρα, θα έπρεπε να εμφανίσει στήλη εισόδων. Και εμφανίζεται κανονικά στη στήλη εισόδων. Δεν το είδε καν. Εγώ, κύριε Σαλονίτη, σας λέω, λυπάμαι τους παραπληροφορημένους πολίτες που ακούνε αυτούς τους δίθεν οικονομολόγους. Μακριά, μακριά. Να ψάξουν μόνοι τους τα στοιχεία και να επιβεβαιωθούν μόνοι τους από τα επίσημα έγγραφα του κράτους. Και λίγο καιρό μετά, δεν ξέρω τι του συνέβη του κύριου Αδαλή, είναι προσωπικό του θέμα, δεν ξέρω τι και πώς κτλ. Και βγήκε μόνος του σε μία ανάρτησή του στο δικό του προφίλ ο ίδιος και έγραψε ότι εγώ το πτυχίο μου το σκίζω και το πετάω από τον πύργο της Θεσσαλονίκης, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι εδώ πέρα ήρθαν και με φέρανε να πούμε για να κάνω όλα αυτά τελικά, και κάτι ανέφερε και για στάζι κάτι, ότι έπεσε στα χέρια μου, λέει, ένα έγγραφο της Στάζη, λέει, που δείχνει πώς ακριβώς, λέει, διαλύουν μια οικονομία και αυτό ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα. Και εγώ σκίζω τα πτυχία μου. Το είπε ο ίδιος, πάρα πολύ εκνευρισμένος, λίγο καιρό μετά, έτσι. Και σε μια προσωπική συνομιλία που είχαμε μαζί στο Facebook τότε που ανέβηκε μια εκπομπή ακριβώς για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και αντέδρασε ο κ. Αδαλής, μου είπε ότι αυτά τα στοιχεία τα βρήκε από τη στατιστική υπηρεσία την Ευρωπαϊκή. Λες και έχουν σχέση τώρα αυτά με τον προϋπολογισμό και τα πιστωτικά έσοδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω, στείλτε μου να τα δούμε αυτά. Και από τότε βέβαια εξαφανίστηκε ο κ. Αδαλής. Το έγραφα κάθε τόσο, στείλτε μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει κάτι. Αν ο κ. Αδαλής μίλησε για τη στάση, εγώ θα πω, κύριε Αδαλή, με τη στάση σας, το αίμα των Ελλήνων στάζει. Μάλιστα. Πολύ σωστός είναι, πολύ σωστή συνδυασμός, πραγματικά με τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες αυτοκτονίες ενθαρρύνθηκαν από τέτοιου είδους δημοσιεύματα, δεν μπορώ να υπολογίσω, θα υπολογίσουν την ώρα που πρέπει κάποιοι άλλοι προφανώς. Χιλιάδες αυτοκτονίες μετά το 2010, μετά την έλξη μας τα μνημόνια. Πολύ σοβαρά τα πράγματα και τόσο μεγάλη γελοιότητα, έτσι να δίνονται τώρα τέτοιες εξηγήσεις και μετά από λίγο καιρό να λέει αυτό που λέτε εσείς εδώ πέρα τώρα, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο κύριος δεν είναι μόνο αυτοί, είναι κι άλλοι. Ένας στο Facebook, κάποιος κύριος Λελιάτσος Πάνος, για να το βάλουμε τον κύριο αυτόν, δικαστικός πραγματογνώμων,
Πρωτοδικείο Αθηνών Πειραιά, κίνημα υπέρβαση. Αυτός ο κύριος που κάνει και αναρτήσεις στο Facebook, από εκεί, δηλαδή και μπει στον τοίχο μου μια φορά, και εγώ που έδειχνα τον νόμο του κράτους με τα 600, και από κάτω άρχισε αυτός ο δικαστικός πραγματογνώμων να γράφει τις σαχλαμαρίτσες του. Και να λέει, δεν είναι το σώρα, είναι your commercial papers, δεν ξέρετε εσείς, εγώ ξέρω και οικονομικά, είμαι από την Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ έλεγε, και η κυβέρνηση λέει προέβη σε κρυφό δανεισμό. Από τη μια λέγει ότι είναι your commercial papers και σε ένα site που έχει, από μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, μπήκα και γράφει σε ένα σημείο ότι η κυβέρνηση προέβη σε κρυφό δανεισμό. Όπως σε κρυφό δανεισμό μου είπαν και πολλοί λογιστές εδώ στην Καβάλα. Δύο με τρεις λογιστές μου είπαν αυτό. Όταν ήταν τα 563 πιστωτικά έσοδα και τα έξοδα. Γιατί διαβάσαν το λογιστή του. Ναι, όχι, όχι. Μπορεί να μην το διαβάσαν από μόνοι τους. Εντάξει, λογιστές είναι. Και λένε προέβη σε κρυφό δανεισμό. Λέω, μα συμφωνεί με τα 600 του ώρα, λέω. Ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Και λέει, θα το ψάξω και θα σε πω. Και όταν ξαναπήγα, δεν με έδωσε να πάω. Όχι, λέει, κρυφό δανεισμό είναι. Και όταν του πήγα τα 600. Ελοστρόγγια το 19 και το 20, εκεί οι λογιστάδες κατάπιαν τη γλώσσα τους. Και γιατί μας το είπε ο κύριος Τσακαλώδος αυτός. Εντάξει, χρειαζόμασταν λεφτά, τα πήραμε, τα γυρίσαμε, εντάξει. Κάναμε τη δουλειά μας. Γιατί να μην το πει. Ο καθένας μπορεί να κατευθύνει τον άλλον σε αντίθετες κατευθύνσεις το μυαλό του Έλληνα. Αυτό είναι εδώ για τον κύριο Λελιάτσο, ότι ο κύριος Λελιάτσος, εντάξει, σαν οικονομολόγος μπορεί να εξέφρασε μια άποψη, μπορεί να έχει μια πληροφόρηση. Λέω τώρα το καλό το σενάριο, έτσι. Ναι. Το κακό σενάριο δεν το λέω. Ο κύριος Αλιάτσος και κάποιοι άλλοι από αυτούς τους κυρίους, ο κύριος Αλιάτσος και ο κύριος Αταλής, είχαν μια παρουσία μέσα στο Facebook σε συζητήσεις μεταξύ απλών πολιτών που συζητάγαν το θέμα, έμπαινε για να προσπαθήσει να τους πείσει. Τι λόγο είχε ένας οικονομολόγος, ο οποίος, ναι, εντάξει, είπε την άποψή του άνθρωπος δημόσια, καταγράφτηκε η άποψή του, κύριε Αλιάτσο, έχει καταγραφεί η άποψή σας, δεν ξαφανίζονται αυτά τα οποία έχετε πει, εσείς τα είπατε εξάλλου. Λοιπόν, τι δουλειά έχει να μπαίνει και να θέλει να πείσει τους οπαδούς του ώρα, έτσι, γιατί για αυτούς μιλάμε, έτσι, εκεί έμπαινε. Το δεν είναι λίγο παράξενο. Εγώ θα έλεγα ότι το καθεστώς βάζει πολλούς μηχανισμούς μέσα στα social media, οπουδήποτε, για να παραπληροφορήσει τον κόσμο. Γιατί μη κατεβεί στις εκλογές ως ώρας και σαρώσει τα πάντα. Αυτό φοβούνται. Και αυτοί, εγώ, κατά τη γνώμη μου, είναι μηχανισμοί του καθεστώτος που παραπληροφορούν από τα social media τους ευκολόπιστους Έλληνες πολίτες. Απίστευτα πράγματα ζούμε στη χώρα. Να δώσω. Και πάνω που λέγαμε, εντάξει, οικονομολόγοι, οι δημοσιογράφοι, κανείς δημοσιογράφος να μην μιλήσει. Ο μόνος δηλαδή ο Αυτιάς δεν μιλάει. Ο Χατζηνικολάου δεν μιλάει. Ο Παπαδάκης δεν μιλάει. Οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Ο υπεύθυνος επί των οικονομικών, ο Αυτιάς, είναι ο μόνος που δεν μιλάει. Απίστευτο. Αυτό μου φαίνεται απίστευτο. Ενώ οι άλλοι όλοι είπαν για το ΣΟΡΑ οτιδήποτε, την αντινόησή τους, την αντινόηση για το ΣΟΡΑ. Ενώ αυτός που πρέπει να μιλήσει για τα οικονομικά, ο Αυτιάς, δεν μίλησε καθόλου. Ο Αυτιάς δήλωσε κιόλας, κύριε Χολίδη, ότι εγώ το θέμα του ΣΟΡΑ δεν το αγγίζω. Έτσι. Πήρε τη στάση του Αυτιάς, προφανώς ήταν λίγο πιο ενημερωμένος, λίγο πιο έξυπνος, λίγο δεν ξέρω τι, όπως και ο κύριος ο βουλευτής, πώς το λένε, ο κύριος που έκανε τις επερωτήσεις. Και αυτός πήρε τη θέση του, έτσι, από την αρχή είπε εγώ χάνω την ασυλία μου, ρωτάω τι είναι αυτά, έτσι, και πήρε τη θέση του. Ο κύριος, θυμίστε με το όνομα τώρα, το ξεχνάω. Ο κύριος Πλάντζος. Όχι, όχι, ο πρώτος που έκανε τις 6 επερωτήσεις στη Βουλή, πάρα πολλές. Έχουμε κόσμο μυαλό. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, απέναντι σε αυτό το τεράστιο πράγμα το οποίο συνέβαινε στη χώρα, δεν μπήκαν στη διαδικασία να παίξουν. Έτσι, δεν μπήκαν στη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι μπήκαν πολύ εύκολα. Ο κ. Αδαλής μπήκε και έγραψε, να πούμε, ότι σκέφτηκε κάτι να το γράψει δηλαδή. Έτσι, και μάλιστα είπε, λέει, αν ήταν έλλειψη του ώρα, θα ήταν στα έξοδα. Λέει, έτσι, και ήταν στα έξοδα. Έτσι, δηλαδή, είναι φοβερά πράγματα. Φοβερά. Και εσείς το λέτε αδαΐ τώρα αυτό. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Πώς αλλιώς να το πω. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, μιλούσαμε για τους δημοσιογράφους. Αν δεν μίλησε κανείς δημοσιογράφος, κανείς δημοσιογράφος. Ο μόνος, να τον πούμε δημοσιογράφο, αλλά οικονομικό συντάκτη, όπως αυτό αποκαλείται, οικονομικός συντάκτης, ο κύριος Κωστής Πλάντζος, που βγαίνει στην εκπομπή Τώρα Ό,τι Συμβαίνει, με την κυρία Μαυραγάνη Φέη, στο Open, το κανάλι. Αυτός, αρχές του 2017, με το που μπήκαν τα 600 δις και εμείς λέγαμε, να, τα 600 τους ώρα είναι στον κρατικό προβλεπισμό, τα 563 δις ισοτιμία ευρώ δολαρίου, βγαίνει άρον-άρον. Το Open, συγγνώμη, δεν ήταν το Open τότε, ήταν το Epsilon. Μετά το Open, μετά ο κύριος Σαββίδης αγόρασε το Epsilon. Στο Epsilon η εκπομπή της κύριας Μαυραγάνη, εκεί επεζόταν τότε, και λέει ότι είναι, λέει, βραχυπρόθεσμος δανεισμός, έβαλε ένα μεγάλο πίνακα στο στούντιο, σηκώθηκε όρθιος. Ο κύριος Πλάντζος Κωστής, ο οικονομικός συντάκτης, σηκώθηκε όρθιος, ένα μεγάλο πίνακα και έδειχνε
ότι τα 563 δις λέει είναι λέει από δάνεια που πήραμε, λέει 17 δις το τάδε μήνα, 25 τον άλλον, 22 την 35η εβδομάδα, 30 δις τον παραπάνω μήνα, έτσι και στο σύνολο λέει μας βγάζουν αυτά. Δηλαδή για τρέχουσες ανάγκες πήραμε τόσα δις και γιατί δεν ξοφλάμε το χρέος. Μα σας είπα, ο τακτικός προπολογισμός για ανάγκες όλες της χώρας είναι 50-55 δις, δεν είναι παραπάνω. Τι 563 δις αθρηστικά, μας λέει ο κύριος Πλάντζος. Μάλιστα. Ο κύριος Πλάντζος λοιπόν αθρίζονται το χρόνο και βγαίνουν 600. Τελείως διαφορετική ερμηνεία και αυτή, καμία σχέση. Και πώς είναι δυνατόν να έχουμε τώρα 30 δις το μήνα, τώρα έτσι, αν είναι δυνατόν. Το μεγαλύτερο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είναι 17 δις. Όλα τα άλλα υπουργεία είναι κάτω από 17 δις. 17-19 τόσο. Το χρόνο. Το χρόνο. Για ποια υπουργεία. Το χρόνο. Το χρόνο. Τον είχα δει και με τα μάτια μου, νομίζω ότι ήταν ο ίδιος. Έχω δει με τα μάτια μου εκπομπή σε κανάλι, σε ώρα ειδήσεων βραδινή, που λέει ένας, νομίζω ότι είναι αυτός ο Διαλά και αυτός ο ίδιος, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Το έχω δει με τα μάτια μου που λέει 50 κάθε μήνα, λέει 50-50-50 εδώ επί 12-600. Έψαξα να βρω το βιντεάκι που το λέει να τον εκθέσουμε κι άλλο τον κύριο Κωστή Πλάντζο, αλλά δεν μπόρεσα. Αλλά βρήκα τη φωτογραφία του, αλλά θυμάμαι τι ακριβώς είπε. Προφανώς μετά έκανε την έρευνά του και βρήκε ακριβώς τα νούμερα κάθε μήνα, 17, 25, 22, 30 και τα ανακάτεψε και λίγο να τα παρουσιάσει για να τα βγάλει. Μάλιστα. Έτσι, έτσι. Απίστευτα πράγματα ζούμε, απίστευτα πράγματα. Αυτά για τα ΜΜΕ, βεβαίως οι ευθύνες στο ΜΜΕ, κύριε Χολίδη, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, κύριε Σολονίτη, σας έχω αναφέρει ότι το πόρισμα της Βουλής όσον αφορά τα χρέη των καναλιών, αναφέρει μέσα ότι τα χρέη των καναλιών είναι 1.270 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Και τέλη του 2016. Και τα χαρακτηρίζει ως δανεικά και αγύριστα. Και αγύριστα, βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Σαν ανταπόδοση των πληρωμένων καθεστωτικών καναλιών προς την κυβέρνηση, προς τη Βουλή δηλαδή, όλοι είναι αυτοί μαζί εκεί. Σαν ανταπόδοση έπρεπε να ρίξει τη λάσπη για το Σόρα και από τότε μόνο έτσι, λάσπη. Ακριβώς. Ρίχνω στο Σόρα, μόνο λάσπη. Και μάλιστα ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση στο ΜΜΕ στο Σόρα, η καθημερινή, ξεκίνησε ακριβώς λίγες μέρες μετά από αυτό το πόρισμα. Δηλαδή αρχές του 17, από τις 6 Ιανουαρίου του 17, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Κοντονή. Από τότε ξεκίνησε η επίθεση. Πληρώθηκαν τα καράκια και οι εφημερίδες. Έπρεπε να ανταποδώσουν. Να, αυτή είναι η ανταπόδοση. Λάσπη, τόνους λάσπης κατά της Ελλήνων Συνέλευσης και της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης. Ποια οργάνωση? Πολιτικός φορέας είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει μια ειδική εκπομπή για αυτό ακριβώς το σημείο που λέτε με τον κύριο Πασχαλίδη. Τα δάνεια των ΜΜΕ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο τώρα. Αν γυρίσει κάποιος να δει στην ηλιαρή θεματολογία, είναι πολύ σοβαρή εκπομπή γιατί τους βγάζουν όλα τα άπλετα στη φόρα το ΜΜΕ και τελικά για κάποιο λόγο μετά δεν προχωράει καμία διαδικασία δίωξη των ΜΜΕ για όλα αυτά τα οποία τους καταλογίζει η ίδια η Βουλή, έτσι, η Επιτροπή. Ωραία. Και εντάξει, οι δημοσιογράφοι, οι πληρωμένοι δεν μας λένε. Και στο ίντερνετ είναι κάποια άλλα παιδιά οι οποίοι το παίζουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι ή ενημερώνουν τον κόσμο από δικές τους έρευνες, όπως είναι ο κύριος Τέρι Χατζηρεμίας. Είναι ένας γνωστός YouTuber, ο οποίος έχει κάπου 60 με 70.000 subscribers. Ακολούθους, ναι. Ναι, συνδρομητές, ο οποίος πάει βολίδα για τις 100.000, όπως και άλλοι δημοσιογράφοι, όπως ο Κόκαλης δημοσιογράφος και άλλοι είναι που κάνουν δικά τους κανάλια, αφού καταλαβαίνουν ότι δεν λένε την αλήθεια τα συστημικά και πολεμάνε την κυβέρνηση με το λόγο τους από δικά τους κανάλια ιντερνετικά. Και έτσι ο κύριος Τέρι Χατζηρεμίας, γνωστός YouTuber, νεαρός ηλικία, βλέπετε εδώ τα τέσσερα δάχτυλα που λέει. Ναι. Τον έκασα σε ένα βιντεάκι του πριν μια-δύο εβδομάδες, που να λέει ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης τετραπλασίασε το χρέος της Ελλάδος και το αύξησε, λέει, κατά 200%. Καταρχήν, κύριε Χατζηρεμία, 200% είναι τριπλασιασμός, δεν είναι τετραπλασιασμός. Και τελευταία του ομιλία, πριν 2-3 μέρες που τον άκουσα, λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης τριπλασίασε το χρέος της Ελλάδος. Και πώς το σκέφτηκε αυτό? Είδε τον προπολογισμό του κράτους, ότι στα έξοδα έχουμε 600 τόσα δις. Και λέει πόσο είναι το χρέος, 374, κάπου και επί 2, επί 3, και έβγαλε έτσι δηλαδή αυτή τη σκέψη. Άρα λοιπόν και ο κύριος Χατζηρεμίας, ασχέτως με το αν το κάνει επίτηδες ή του βγαίνει φυσιολογικά σαν ιδέα όλο αυτό, συμφωνεί με όλους τους προηγούμενους ότι σίγουρα δεν μπορεί να είναι του Σόρα, έτσι. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο συμφωνούν όλοι, κύριε Χολίδη. Ο κύριος Χατζηρεμίας δεν μίλησε καθόλου για Αρτέμις Σόρα. Όχι, απλώς, σίγουρα. Απλώς λέει ότι είμαι κατά της κυβέρνησης, γιατί λέει ψήφισα Νέα Δημοκρατία, όπως ψήφισα και ΣΥΡΙΖΑ, λέει, το 2015. Το 2015 ο κύριος Χατζηρεμίας ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Για να φύγουμε από τα μνημόνια.
έγινε το capital control και οτιδήποτε και το τέταρτο μνημόνιο, το τρίτο, και δυσαρεστήθηκε ο κύριος Χατζηρεμίας. Μετά ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο? Για το θέμα της Μακεδονίας και για τους καμένους ανθρώπους στο μάτι. Και τον απογοήτευσε η Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτε τους καμένους στο μάτι κοίταξε, ούτε το όνομα της Μακεδονίας κοίταξε να το πάρει πίσω. Δυσαρεστημένος δηλαδή και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα είπε, τώρα στράφηκε ενάντια όλων των κομμάτων και είναι υπέρ των πατριωτικών κομματιδίων, όπως λέω. Δηλαδή είναι υπέρ του τόλμα, υπέρ των ελεύθερων Ελλήνων, υπέρ της ελληνικής λύσης, υπέρ των Ελλήνων για την πατρίδα του Κασιδιάρη. Το μόνο πατριωτικό κόμμα δηλαδή, που δεν αναφέρει είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί, κύριε Χατζηρεμία, γιατί δεν αναφέρεται? Δηλαδή, τόσες χιλιάδες ομιλίες των υποψηφίων βουλευτών της Ελλήνων Συνέλευση στα web TV, στα social media έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο και εσείς δεν πήρατε χαμπάρι ότι κάποιοι μιλάνε για κάποια 600 δις, κύριε Χατζηρεμία? Πώς θα τετραπλασιάστηκε το χρέος της Ελλάδος, αν εσείς νομίζετε ότι εντάξει, είναι τώρα δεν είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα ενός παιδιού ο οποίος είναι πανερχόμενος YouTuber κτλ. Επηρεάζει τον κόσμο. Κύριε Σαλούτη, είναι πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό. Σε αυτό που λέτε, πάντως, να σας πω ότι σε ένα δημοψήφισμα το οποίο έχει θέση, δεν ξέρω, έτυχε και το είδα, δεν ξέρω αν συνεχίστηκε, αν συνεχίζεται, έχει βάλει την Ελλήνων Συνέλευση μέσα στα κόμματα που μπορεί να ψηφίσει κάποιος. Αυτό είναι καλό δείγμα. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει και ο κάθε, οποιοδήποτε πολίτης που ανησυχεί, όπως και αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα που βλέπουμε, βεβαίως ανησυχεί για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Έτσι, εγώ δεν καταλογίζω κάτι κακό στο παλικάρι αυτό. Όχι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μην βλέπει, να μην κάνει μια έρευνα ολόκληρος YouTuber μέσα στο Ιντερνετ, κολυμπάει όλη τη μέρα. Όχι. Να μην μπει μες στη Βουλή λίγο να κατεβάσει τον προϋπολογισμό, να δει τα 600 δις. Πολύ σωστά. Πότε μπήκαν, πώς μπήκαν, τι πορεία έχουν. Και να αρχίσει να αναρωτιέται, να αρχίσει να ψάχνει κανένα στοιχείο. Δεν θα ήταν το φυσιολογικό αυτό? Έτσι. Εγώ να μιλήσω στον ίδιο τον Τέρι Χατζηρεμία. Έχω ψηφίσει τον Γκάλοπ σου, έχω ψηφίσει Ελλήνων Συνέλευση. Έχω προωθήσει τον Γκάλοπ σου και στη σελίδα μου υποψήφιο βουλευτή Χωρίδη Κωνσταντίνο, στη σελίδα μου του υποψηφίου και στη σελίδα μου στο Facebook και στο Twitter. Σε έχω προωθήσει να ψηφίσει ο κόσμο τα πατριωτικά κομματίδια. Και σε προσκάλεσα και όμω να κάνουμε μια ομιλία στο podcast Ελεύθερο που κάνει. Και να αναλύσουμε εκεί πέρα τα οικονομικά στοιχεία της Ελλήνων Συνέλευσης και να σου εξηγήσω ποιος είναι ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης, το καταστατικό του και η ιδρυτική διακήρυξη. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ είμαι διαθέσιμο να το κάνουμε και θα συναντηθούμε άμα είναι να την εκτελέσουμε αυτή την διαδικασία και την ενημέρωση του κόσμου σου. Νομίζω ότι είναι χρέος κάθε ανθρώπου, κάθε πολίτη καθαρού απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν και θεωρώ πως και το συγκεκριμένο άτομο είναι τέτοιος άνθρωπος καθαρός. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να ενδιαφερθεί. Να δει αν τελικά τι συμβαίνει από όλα αυτά, αν έχει βάση, έτσι τουλάχιστον αυτό. Έτσι. Και συμπαθητικός μετά, είναι, να εκφράσει την άποψη, βεβαίως. Ο κ. Χατζηρεμίας είναι συμπαθητικός, έχει δυναμική και τον ακούω. Όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες. Υπάρχουν και άλλοι, ναι, υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δίνει πληροφορίες, κάνει σοβαρή έρευνα. Και όχι μόνο και για την κλοπή των εκλογών του Τραμπ από τους Δημοκρατικούς και άλλες αλήθειες έχει βγάλει ο κ. Χατζηρεμίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα το θέμα μας ο κύριος Χατζηρεμίας, είναι κι άλλοι σαν τον κύριο Χατζηρεμία. Περιμένουμε από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται και μπαίνουν σιγά σιγά σε μια πολιτική σκέψη και καιρός ήτανε, να δούνε τι πραγματικά σοβαρό υπάρχει στη χώρα και αξίζει να ασχοληθούν. Έτσι. Διότι ο κύριος Αρτέμης Ζώρας έχει πει, κύριε Χολίδη, επιλέξει πώς θα ακυρώσετε τα 600. Τα 600 τα έχει ένας. Κάποια στιγμή όλοι εκεί θα πάνε και δεν θα πάνε για τα 600 βεβαίως. Έτσι, τα 600 είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί βεβαίως να δελεάσει ένα μεγάλο αριθμό στον πληθυσμό. Υπάρχουν και άλλα τεράστια πράγματα τα οποία υπάρχουν μόνο εκεί. Άρα λοιπόν θεωρώ φυσιολογικό κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τον τόπο και για τη ζωή των γύρω τους και τη δικιά τους τη ζωή βεβαίως, κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι μόνο εκεί είναι η λύση. Έτσι, κύριε Χολίδη, αυτό μας λέτε. Είναι θέμα χρόνου, κύριε Σαλονίτη, είναι θέμα χρόνου. Mm-hmm. Αλλά ένα τελευταίο που ήθελα να πω για τον Τέρι τον Χατζηρεμία, mm-hmm. ότι οι ακόλουθοι του, τα νέα άτομα θέλουν να κάνουν την έρευνά τους, τα νέα άτομα. Τους παρακαλώ να κάνουν την έρευνά τους όσον αφορά την Ελλήνων Συνέλευση, να πατήσουν Ελλήνων Συνέλευση, να πατήσουν Αρτέμις Ζώρας, να πατήσουν 600 δις και να μάθουν από τα δικά μας κανάλια την αλήθεια. Όχι από την τηλεόραση και να μην πιστεύουν, θα το πω, τον κύριο Χατζηρεμία που λέει ότι έχει παραπληροφορηθεί ο κύριος Χατζηρεμίας εδώ, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τετραπλασίασε και τετραπλασίασε το χρέος. Είναι τα 600 τους ώρα που ο κύριος Χατζηρεμίας νομίζει έτσι. Ενώ είναι αλήθεια, νέοι συνέλληνες μου, ελάτε στα γραφεία μας, νέοι, ελάτε να δείξετε τη δυναμική σας, εσάς θέλουμε. Και να κατεβείτε και οι υποψήφιοι βουλευτές.
Δικαίωμά σας είναι. Υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης μπορεί να κατεβεί κάθε Έλληνας ενήλικας πολίτης. Και να μάθει και για τις περιουσίες να το μεταδώσετε στους συνομήλικούς σας. Το αστείο, κύριε Χολίδη, πλέον στις μέρες μας εδώ που φτάσαμε, το αστείο είναι ότι οποιοδήποτε την αλήθεια μπορεί να την πάρει ακόμα και μέσα από τη Βουλή πια. Το λέει η ίδια η Βουλή, γκαρίζουν τα νούμερα στους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, ασχέτως με το ΣΟΡΑ, και μόνο που θα δει ένας νέος άνθρωπος στον προϋπολογισμό και πάει να ρωτήσει κάποιον άνθρωπο να δει τι είναι αυτό, γιατί αφού έχουμε τόσα χρήματα, γιατί η Γερμανία δεν κάνει τα ίδια τερτύπια για να έχει 4-3 προϋπολογισμό ή 5-3 ή 6-3, η Ισπανία που είναι πολύ πιο δυνατές οικονομίες από εμάς, έτσι. Γιατί δεν έχουν 4-3, 5-3 και εμείς έχουμε 1-3, έχουμε 1-3 τώρα, έτσι, σχεδόν κοντεύει, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αν οι νέοι άνθρωποι μπουν στη Βουλή και κατεβάσουν τα επίσημα έγγραφα, θα την πάρουν πάλι την αλήθεια και θα μπουν σε διαδικασία να ερευνήσουν. Και μετά θα δούνε πού κολλάει αυτό το πρόσωπο που λέγεται Σόρας, έτσι. Μετά θα το δούνε. Θέλουν, δεν θέλουν. Δεν γίνεται. Οι νέοι, επαναλαμβάνω και πάλι, οι νέοι να έρθουν στην Ελλήνων Συνέλευση γιατί το μέλλον τους ανήκει. Και το μέλλον είναι μόνο η Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί οι περιουσίες είναι εδώ και μόνο εμείς μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Μην παρασύρεστε από τα κόμματα και ό,τι θέσεις σας τάξουν για διορισμούς και οτιδήποτε άλλο. Μην παρασύρεστε από τα κόμματα. Φτάνει πια τα κόμματα. Τα δοκιμάσαμε όλα. Να προχωρήσουμε, κύριε Χολίδη, γιατί πάλι έχουμε με το χρόνο λίγο θέμα και να πάμε στην επόμενη μας. Η επόμενη μας διαφάνεια εγκατέβασα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στο site. Εδώ είναι τα ομόλογα αναφορά σε κυκλοφορία. Αριστερή στήλη επιτόκιο, δεξιά στήλη η λήξη του κάθε ομολόγου. Το επόμενο ομόλογο που λήγει της Ελλάδας είναι 3 δις και λήγει 1η Αυγούστου του 2022. Εκδόθηκε 1η Αυγούστου του 2017. 4 χρόνια πριν. Επιτόκιο 4,375. Το επόμενο με 3,5% εκδόθηκε 5 Δεκεμβρίου του 2017 που είναι 4,3 δις. Ωραία. Έχουμε ομόλογα 3, 4, 5 δις. Έτσι. Αυτός είναι ο δανεισμός. Τέτοια μικρά ομόλογα. Δεν είναι ένα μεγάλο με 563 δις. Και στο άθροισμά τους αυτά δεν βγάζουν τα 500 τόσα που είναι τους ώρα. Απόλυτα φυσιολογικό. Μάλιστα. Αυτά βγαίνουν 60 δις. Δηλαδή φυσιολογικά σύμφωνα με τις ανάγκες του κράτους, που είναι 50-55 δις όπως είπαμε. Εδώ δηλαδή έχουμε μια κατασπατάληση του δημοσίου χρέους από τις τελευταίες κυβερνήσεις, όταν δανείζονται από τις αγορές όπως λένε, με 4,3 επιτόκιο, 3,75, 3,90, τη στιγμή που έχουν έτοιμη πρόταση δανεισμού με μισό τα 100 και αποπληρωμή 100 χρόνια. Ό,τι πιο συμφέρουσα πρόταση είναι το Αρτέμις ώρα. Λοιπόν. Και κάθε δανεισμό, συγγνώμη, κάθε ομόλογο κοστίζει 120 με 150 χιλιάδες έξοδα. Αυτά όλα θα τα γλιτώσουμε κάθε μήνα, κάθε χρόνο πότε δανείζεστε εσείς. Γιατί είναι εφάπαξ το ποσό του Αρτέμις ώρα και εξοφλείται όλο το χρέος με λογιστικό έλεγχο σε κάθε υπουργείο. Έσοδα, έξοδα τόσο, αυτό είναι το εξωτερικό μα χρέος. Άρα λοιπόν εδώ. Με αυτή τη διαφάνεια που μας δείχνει, κύριε Χολίδη, φαίνεται ότι τέτοια τάξη ως ποσά υπήρχαν πάντα στους προϋπολογισμούς πριν το 2015. Πάντα. Φυσικά. Έτσι. Ναι. Μπορεί να το δει οποιοδήποτε βεβαίως. Και ξαφνικά το 2015 και μετά έχουμε ένα τεράστιο ποσό, το οποίο μάλιστα ο ΔΙΧ δεν αναλύει τι είναι αυτό στο ελεκτικό συνέδριο που το ζητάει. Έτσι. Πολύ ωραία. Το μοναδικό ποσό μαμούθ. Το μοναδικό ποσό μαμούθ είναι του Αρτέμις ώρα. Όλα τα άλλα είναι ψίχουλα. Μάλιστα. Είναι μικροποσά. Και πάμε και στις δύο τελευταίες διαφάνειες. Α, όχι. Έχουμε και τον κύριο πρόεδρο της κυβερνήσεως. Ναι, επειδή μιλήσαμε για πολλούς θεσμικούς και επειδή μιλήσαμε και για δημοσιογράφους, δείξαμε και οικονομολόγους, υπάρχει και ένας θεσμικός ακόμα που τον ξεχάσαμε, κύριε Γολίδη, έτσι, που είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Βέβαια, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κύριος Κυριάκος. Μητσοτάκης, νάτος. Δεν θα δείξουμε το βίντεο, γιατί την άλλη φορά που δείξαμε το βίντεο σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Χολίδη, έπεσε το Facebook, πέσανε όλα τα live, κλείσανε όλα, πέσανε ας πούμε. Οπότε δεν θα το δείξουμε τώρα. Είναι όμως αναρτημένο και μπορεί να το δει κάποιος. Να δει τι δηλαδή, τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί ο κόσμος να πατήσει Μητσοτάκης 600 δις ώρας και να δει αυτό το βίντεο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2019, 2,5 μήνες αφότου εξελέχθηκε πρωθυπουργός της χώρας, πήγε εκεί πέρα για μια ομιλία και έξω ήταν ένας συνέλληνας από την ΕΣΥ Νέας Υόρκης, ο Δημοσθένης ο Μουζακίτης, άξιο παλικάρι, και λέει: κύριε Μητσοτάκη, νόμος 4584. Τι είναι αυτά, ρώτησε, έτσι, δεν ρώτησε, δεν μίλησε τίποτα. Τι είναι αυτά, ρώτησε απλά. Τον πρωθυπουργό της χώρας.
και να λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, και όχι μόνο ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι και διαχειριστής της εταιρείας, της εταιρείας, θα πω εγώ, Hellenic Republic. Είναι διαχειριστής της ιδιωτικής εταιρείας, γιατί Hellenic Republic είναι η Ελληνική Δημοκρατία, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Και διαχειριστής φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα εμείς λάθος νομίζουμε ότι είναι πρωθυπουργός. Είναι διαχειριστής της ιδιωτικής εταιρείας Hellenic Republic, Ελληνική Δημοκρατία, με το αφημί 4-0-93-11-06. Ας το ψάξει ο κόσμος να δείτε ποιος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εμείς νομίζουμε ότι τον εκλέγουμε για πρόεδρο της κυβερνήσεως. Εν πάση περιπτώσει, ο πρωθυπουργός κατά τους πολίτες, αυτός ο πρωθυπουργός και ο οποίος απαντάει στην ερώτηση τι είναι αυτά στον προϋπολογισμό. Απαντάει, αυτά δεν υπάρχουν, αυτά είναι μύθος. Έτσι, έχουμε θεσμικό θέμα. Πολύ σοβαρό. Κύριε Σαλονίτη, με κάνει εντύπωση που απαντάει με μία άνεση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτά λέει δεν υπάρχουν, αυτά είναι μύθος. Εντάξει, ευνηδιάστηκε και είναι σαφές ότι ευνηδιάστηκε ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι αυτά τα οποία είπε, οι δύο αυτές φράσεις που γράφετε κι εσείς, έτσι ακριβώς τις είπε και ακούστηκαν ξεκάθαρα, είναι πραγματικά ένα θεσμικό ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας Πρωθυπουργός να μην ξέρει τι γράφει ο προϋπολογισμός, ή μάλλον ξέρει τι γράφει και το αρνείται. Έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά. Σοβαρό. Πιο σοβαρό, δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί στην πολιτική ζήτημα, έτσι, πραγματικά. Μια απάθεια από τον κύριο Μητσοτάκη που περνοβγαίνει στη Λέση Μπίλτεμπεργκ στη Γερμανία. Μια απάθεια, δηλαδή, να μην ελευθερώσουμε τους Έλληνες. Ο Αρτέμις Όρας έχει φροντίσει για μας. Έλληνες, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να πτωχεύσει η Ελλάδα ποτέ, γιατί τα 600 είναι εκεί πέρα στους προϋπολογισμούς, σαν λογιστικό υπόλοιπο. Μας τα έβαλε ο Αρτέμις Όρας και δεν πρόκειται να πτωχεύσουμε ποτέ. Έτσι γλιτώσαμε τα άδεια σούπερ μάρκετ και άλλες αυτοκτονίες, φάρμακα στα φαρμακεία, πετρέλαιο, όλα συντάξεις, όλα αυτά τα γλίτωσε ο Αρτέμις Όρας με αυτή την κίνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και να έρθει στα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης για να ενημερωθεί για το τι καλές προτάσεις, προγραμματικές δηλώσεις έρχονται στη συνέχεια. Που εν συντομία αναφέρω μόνο 6 από αυτές. Μπορούμε λίγο να τις δείξουμε. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης. Αγαπητοί μου συνέλληνες, που κοντεύουμε στο τέλος της εκπομπής, είναι 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα για άμεση ανακούφιση, στήριξη και αποζημίωση, όπως λέω εγώ, αποζημίωση. Ενώ οι προγραμματικές μας δηλώσεις δεν μιλάνε για αποζημίωση, σαν ανακούφιση και στήριξη λένε. Αποζημίωση, δεν πρέπει να αποζημιωθούμε για τα 11 χρόνια των μνημονίων. Θα την πάρει σε κατάθεση σε λογαριασμό IBAN 20.000 και θα τα κάνει ό,τι θέλει για μεγάλη ανάσα, να πάρει ανάσες ο Έλληνας πολίτης. Μετά. Εκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής, το μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο, όπως είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή μας, κύριε Σαλονίδη, είναι η γάγκρενα δηλαδή του τραπεζικού συστήματος, είναι η Εθνική Τράπεζα που μέσα της έχει την Τράπεζα της Ανατολής. Θα εκαθαριστεί αυτή η τράπεζα για να πάρουν οι Έλληνες τα χρήματά τους και την ίδια την τράπεζα. Θα πάρουν την ίδια την τράπεζα, καθώς και την εγκύτρια των μετοχών της Ανατολής, την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, που το 1999 μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι των Ελλήνων. Χρωστάτε, κύριε, πληρώστε. Φορολόγηση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Οι Εβραίοι στη χώρα μας φτιάξαν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και από το 1920 δεν πληρώνουν φόρο στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί δηλαδή, και δεν πληρώνουν το ελληνικό κράτος? Είναι δίκαιο αυτό για τους Έλληνες πολίτες? Πληρώστε το φόρο σας και καθίστε στη χώρα μας. Δεν σας πειράζουμε. Απλώς να πληρώσετε τους φόρους σας. Και πάμε και στις τρεις τελευταίες. Ο Αρτέμις Όρας είναι ο μόνος που μίλησε για εξάλληψη της ανεργίας. Ούτε το ΚΚΕ δεν μίλησε για εξάλληψη της ανεργίας. Οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν κάνουν επερτήσεις στη Βουλή για τον Αρτέμις Όρα που θέλει να εξαλείψει την ανεργία, ούτε για τα 600 δις που είναι στον κρατικό προκλεισμό. Άρα, οι βουλευτές του ΚΚΕ, το ίδιο του ΚΚΕ, ενδιαφέρεται για τον εργαζόμενο ή τον δουλεύει ψηλό γαζί? Τον δουλεύει ψηλό γαζί και το ΚΚΕ. Και 1.000 ευρώ βασικό εισόδημα σε κάθε Έλληνα πολίτη. Για τις τέσσερις βασικές του ανάγκες, στέγαση, σύνδεση, ένδυση και διατροφή, αυτά που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς, που θα δοθούν αυτά τα χρήματα μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων από το άλλο πρόγραμμα που έκανε ο Σόρας, από το Όραμα Ελλάς, 49.000 μελέτες έργων για κάθε Δήμο, για όλη την ελληνική επικράτεια. Εκεί θα εξαλειφθεί η ανεργία, που εγώ είναι δύσκολο να εξαλειφθεί η ανεργία, είναι 2-3% όσο είναι στη Δανία, όπως λέω πάντα. Που θα είναι η διόρθωση. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος, δηλαδή θα υπάρχουν χρονικά διαστήματα που θα φεύγει κάποιος από κάποια εργασία για να βρει μια άλλη. Είτε γιατί για λόγους υγείας, είτε γιατί τη βαρέθηκε, είτε για προσωπικά προβλήματα ή με συναδέλφους οτιδήποτε άλλο. Μέχρι να βρει την επόμενη του δουλειά, αυτή θα είναι η ανεργία. 2-3% και θα αμείβεται πλουσιοπάροχα. Μάλιστα. Και θα δηλαδή προσβολή για την ελληνοπολιτεία να υπάρχει έστω και ένας Έλληνας άνεργος. Και δωρεάν ρεύμα και νερό. Είναι δημόσια αγαθά, δεν τα παράγει κανένας. Τα πληρώνουμε μόνο τις ολυνώσεις
και τα καλώδια και θα έρχεται το ρεύμα και το νερό δωρεάν στο σπίτι μας. Αυτά όλα αφορούν την τσέπη του Έλληνα και πρέπει να το κοιτάξει πολύ σοβαρά. Κύριε Χολίδη, επειδή έχω διαβάσει προσεκτικά τις προγραμματικές δηλώσεις του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, να πούμε ότι για το χιλιάρικο που γράφει εδώ, μηνιαίο εισόδημα, ουσιαστικά εννοεί το 50% που θα είναι τα απαραίτητα για να επιβιώσει κάποιος, θα είναι τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για 2.000 και είναι το μίνιμουμ αυτό. Έτσι. Ωραία, για... Όταν ωραία, δεν έχεις φόρους, όταν δεν έχεις νερά, όταν δεν έχεις τα λοιπά, εννοείται πως αυτό είναι ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σήμερα έχουμε στο μυαλό μας. Σωστά. Αυτό το 50% που λέτε είναι για να γυρίζει πίσω το χρήμα στην αγορά, δηλαδή να ξοδεύει τουλάχιστον, θα είναι υποχρεωμένος ο Έλληνας πολίτης να ξοδεύει τουλάχιστον το 50% του μισθού του για την αναμόχλωση της οικονομίας. Για να κινηθεί η αγορά, να κινηθούν τα προϊόντα και, και να ζήσουμε όλοι με αυθονία. Ναι, ναι. Δηλαδή, απλώς έτσι όπως είναι γραμμένο εδώ, ίσως είναι παρεξηγήσιμο. Εννοεί 1.000 ευρώ είναι μόνο για την επιβίωση και είναι το 50% του τι θα έχει σαν μισθό, έτσι. Άρα, εγώ το έγραψα σαν το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμηνο ή χρόνο μέχρι να έρθει η εργασιακή ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν μπορεί οι άλλοι δηλαδή, να δουλεύουν και οι άλλοι να μην έχουν εισόδημα. Πάρε 1.000 ευρώ να ζήσει αξιοπρεπώς μέχρι να τακτοποιηθεί σε δουλειά. Και όσες δουλειές θέλεις. Θα δείτε τι ωραία πράγματα που μας περιμένουν με την Ελλάδα. Είναι αναρτημένες οι προγραμματικές δηλώσεις. Μπορεί οπωσδήποτε να διαβάσει προσεκτικά γιατί είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα. Εσείς τώρα εδώ κάνετε πολύ απλά έτσι μια γενική έτσι, ταξινόμηση. Εν συντομία, μπράβο, εν συντομία το zoom για να καταλάβει ο κόσμος να μπει στο μυαλό του. Καλά του και τα 20.000 ευρώ τα οποία αναφέρεται εδώ, έτσι το σημείο που το αναφέρει είναι αυτό ακριβώς, μιλάμε για 20.000 ευρώ μόνο για την έκτακτη ανάγκη στην αρχή, για την άμεση ανακούφιση και είναι το άτομο, δηλαδή μια τετραμελής είναι 80.000, έτσι μια τετραμελής οικογένεια. Σε κατάθεση σε λογαριασμό IBAN και δεν είναι εξαγορά ψήφου, δεν σας δίνουμε 20.000 να μας ψηφίζετε, αυτά θα δοθούν από τα δικά σου. Η εξαγορά ψήφου διώκεται ποινικά. Εμείς θα τα δώσουμε από τα δικά σου. Ωραία, γιατί τώρα πολύ σωστή παρατήρηση. Πρέπει να αλλάξει η διαχείριση. Mm-hmm. Διαχείριση να αλλάξει. Πολύ ωραία. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι όλες αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις, το είπατε και εσείς πριν, είναι η μοναδική φορά που έχουν κατατεθεί επίσημα και έχουν σφραγιστεί από τον Άριο Πάγο. Άρα λοιπόν είναι δεσμευτικές με αριθμό πρωτοκόλλου. Με ποινική ρήτρα αν δεν τηρηθούν. Μπορεί κάποιο να μηνύσει του βουλευτέ τη Ελληνική Συνέλευση αν δεν τη στηρίσουν. Γιατί εμεί θα έχουμε παρατηθεί από την βουλευτική μα ασυλία. Πολύ απλά. Ας σκεφτεί ο κάθε πολίτης, εγώ θα πω αυτό το πολύ απλό. Ας σκεφτεί ο κάθε πολίτης ότι μέχρι τώρα ακούμε κόμματα προεκλογικά να βγαίνουν να μιλάνε, να καταναλώνουν άπειρες ώρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανάκριβες ώρες, να βλέπουμε γύρω μας ντουντούκες πράγματα, ομιλίες. Ποτέ δεν κατατέθηκε δεσμευτικά στον Άριο Πάγο προγραμματική δήλωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στα φυλάδια καν. Είναι μόνο στα λόγια, γι' αυτό και ποτέ δεν εφαρμόζεται τίποτα από αυτά τα οποία υπόσχονται. Έτσι. Κύριε Χολίδη, ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, μας πήρε λίγο η ώρα, αλλά άξιζε. Νομίζω ότι πρέπει ο κάθε πολίτης να προσέξει αυτή την εκπομπή, ασχέτως με το αν τα 600 είναι ή δεν είναι του Αρτέμις Ώρα ή αυτά που αφορούν τον Αρτέμις Ώρα, εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα αυτή η σύγχυση στις ερμηνείες τόσων πολλών θεσμικών δημοσιογράφων και κυρίως οικονομολόγων, πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Και να πούμε κλείνοντας, κύριε Χολίδη, ότι σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι αυτοί και οι περισσότεροι το λένε ανοιχτά, ότι δεν είναι τους ώρα αυτά. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Κύριε Σαλονίτη, σήμερα δεν μίλησα εγώ, μίλησαν τα στοιχεία, μίλησαν οι οικονομολόγοι που τα έχουν 600, αλλά δεν τα έχουν μόνο οι οικονομολόγοι 600, τα έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Ψηφίστε Ελλήνων Συνέλευσης, να τελειώνουμε με τους διαχειριστές μας. Ελλήνων Συνέλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, κύριε Χολίδη. Ευχαριστούμε. Μεγάλη μας τιμή που ήταν και σήμερα μαζί μας. Πραγματικά διαφωτίσατε κάποια σημεία πραγματικά έτσι για κάποιους που ακόμα το έχουν δει το θέμα. Να είστε καλά και στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.